Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνεις την προστόπιστη ιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό, μικρό του μυρουκάμα του. Μικρό του μυρουκάμα του κι η κάψα μου μυγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκυπτώ. Μα πιο καλά σαν του σκυπτώ του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μην τις κρατήσεις δε. Για πάρτι μου κι θέλω κι γυναίκα. Όχι θέλω κι γυναίκα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μετρόπολη 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5. Της κακομοίρας με τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καταμπάκα στο production, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να κάνουν τουριστική διαγραφή του αυτοκίνητό σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και κρατώντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Όλα τα υπόλοιπα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη γρήγορα, αξιόπιστα και φυσικά με την καλύτερη τιμή της αγοράς. Όλα με ένα τηλεφώνημα στο 18133. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54340. Μετρόπολης 95,5. Στέλνετε στο Facebook ό,τι μήνυμα θέλετε και ισχύει περισσότερο για τους φίλους οι οποίοι μας ακούνε από το εξωτερικό και δεν μπορούν να στείλουν κάποιο μήνυμα. Μην ξεχνάτε ότι μαζί μας, μεγάλος μας χορηγός, είναι η Εσκιά της Βαροδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε Skoda, Kia, Hyundai, τα περισσότερα μοντέλα ετοιμοπαράδοτα, να τα δοκιμάσετε οδηγικά, να δείτε αν είναι το αυτοκίνητο των ονείρων σας, αυτό το οποίο πραγματικά μπορεί να ανταποκριθεί στα δικά σας γούστα και ανταποκρίνεται και το βαλάντιό σας φυσικά, και από εκεί και πέρα
να τα αγοράσετε με εγγύηση κατώτερης τιμής. Περισσότερα με ένα τηλεφώνημα στο 2310-596-596 ή πηγαίνοντας μια βόλτα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλά είμαι εσύ. Υπομονή και όνειρα κάνουμε, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Στην ηλικία σου κάνεις όνειρα? Καλά είσαι. Δεν κατάλαβα. Ναι. Τι έχει? Τι όνειρα κάνεις δηλαδή? Καλά στερνά δηλαδή? Να ξυπνήσω αύριο καλά. Α. Όταν ήσουν 20 χρόνια τι έλεγες? Να ξυπνήσω ή να επιδείξω? Εννοείται. Σκηνάκι. Το σκηνάκι. Το σκηνάκι θα επιδείξεις. Τώρα λες να ξυπνήσω. Τώρα σε ενδιαφέρει να ξυπνήσεις. Η Βιγιαρεάλ με ποιον κληρώθηκε τώρα εκεί, για να δούμε. Ναι. Γιατί γίνεται η κλήρωση του Europa League. Τι να κάνουμε τώρα, αφού δεν έχουμε απευθείας τώρα, τι να κάνουμε τώρα, το Europa League θα ασχοληθούμε. Βάλε λίγο φωνή, σε παρακαλώ. Ναι, βάλε λίγο φωνή. Καλά στην εκπομπή. Δεν πήγε καλά, δεν πήγε καλά αυτή την εβδομάδα, ναι. Έχει πετύχει 4 γκολ στο σύνολο. Έχει ενδιαφέρον. Τι ενδιαφέρον. Τώρα που ακούει αυτό στον δρόμο, θέλει να ακούσει το μπαλάκι του Champions League. Εκεί μονομαχία. Βαλένθια Βιγιαρεάλ. Και τι να κάνει τώρα. Αυτό που είναι στην Τσιμισκή τώρα το Γιάννη θα γίνει η Βαλένθια με τη Βιγιαρεάλ. Όταν να παίξει κουμάρι θα τον ενδιαφέρει εκεί την ώρα. Τα ζευγάρια του Champions League τα έμαθε? Ούτε με ενδιαφέρουν. Θα σε ενδιαφέρουν. Ό,τι άλλο τα κάνω. Όταν θα έρθει η ώρα να τα παίξω. Κουμάρι δεν είναι το. Είναι και κουμάρι. Λοιπόν, Άγιαξ Γιουβέντους. Ναι. Του ένα ζευγάρι. Μάλιστα. Υπάρχει φαβόρη για σένα? Ναι, βέβαια. Η Juventus. Η Juventus. Liverpool Porto. Η Liverpool. Tottenham Manchester City. Η City. Barcelona United. Η Barcelona. Αυτά είναι τα φαβόρη. Δηλαδή λες ότι περνάνε αυτοί. Δεν λέω ότι περνάνε αυτοί, λέω ότι είναι φαβόρη. Δεν λέω ότι περνάνε αυτοί. Το ότι η United είναι σε καλή φόρμα, σε καλή κατάσταση. Τι είναι η United? Σε καλή κατάσταση. Εντάξει. Αν υπάρχει μια τεσσάρα στην Barcelona. Και θα ησυχάσει. Όπως θα έπαιρνα 4 ή πώς τη λένε χθες. Και γλίτωσε τελευταία στιγμή να έπαιρνα εγώ τα λεφτά μου. Πάει εκείνος ο μαύρος. Ήσουν άτυχος. Ήμουν άτυχος, τι να κάνω. Ήσουν... Το είδα το μάτς, το μελέτησα, το έκανα. Ήσουν άτυχος. Δεν βαριές. Εντάξει. Η απειρία των παικτών της Ρεν τη κόστησε αρκετά. Δεν είναι. Όχι, δεν είναι απειρία των παικτών της Ρεν, είναι απειρία του προπονητή της Ρεν που ανέβηκε ψηλά. Τι ανέβηκε? Άμα έχει ψηφοφοβία, ανεβαίνει ψηλά δηλαδή, πώς θα γίνει? Κοίταξε, όπως είδε τις ευκαιρίες τις έκανε, μπορούσε να βάλει. Τίποτε τι δοκάρια είχε. Τι δύο δοκάρια. Ποιο είχε δύο δοκάρια? Η Ρεν. Εντάξει. Εντάξει. Το πάλι. Περιμένεις όταν είσαι Ρεν. Σωστά. Δεν πας από την αρχή, άντε να το βάλω, θα το κάνω. Εντάξει. Απειρία του προπονητή. Τον είδα εγώ νεαρό σε ηλικία. Ούτε 40 δεν ήταν. Άπειρη. Κοίταξε να δεις. Υπάρχουν προπονητές νέοι. Ναι. Όπως είναι η αδυναμία και των δυο μας και κυρίως η δική σου. Σλάβια Βέργα, Σέλξη, ένα ζευγάρι ακόμα. Ναι. Ο Νάγκελσμαν. Νάγκελσμαν. Ο οποίος θα πάει στη Λειψία. Στην ληψία, στην επιληψία αυτό όταν. Στην ληψία για να πάρει του χρόνου. Όταν δηλαδή πάει 40 χρονών, αυτό μέχρι τα 50, αυτό θα τα παίρνει. Έτσι πιστεύω εγώ δηλαδή. Αυτό δείχνει. Αυτό δείχνει η πορεία του. Τώρα να το πιάσει καμιά δηλητηρία και πεθάνει, εσύ δεν ξέρω. Είδε το χθεσινό και δεν σ' άρεσε. Ποιο? Το χθεσινό προπονητή τη Σλάβια Πράγα. Δεν μ' άρεσε. Ρεν, συγγνώμη. Ναι, δεν μ' άρεσε γιατί υπάρχει... δεν φυλάχτηκε, ρε παιδί μου. Δεν ναι, φυλάχτηκε. Ναι, ναι, δεν διαφωνώ. Δηλαδή όταν εγώ προηγούμε 3-1. Ναι, πε τα ζευγάρια. Νάπολι Άρσεναλ, Βιγιαρεάλ Βαλένθια, Μπεφίκα Άιντραχτ και Σλάβια Πράγα Σέλση. Εντάξει. Νομίζω η Τσέλσι και η Μπενφίκα. Είναι φαβόροι πολύ. Και οι Άιντραχτ περνάνε. Εντάξει, okay. Δεν ξέρει την μπάλα, δεν ξέρει ποιο περνάει. Δεν ξέρει. Αυτά είναι knockout match και δεν ξέρει. Δεν είναι δύο παιχνίδια. Δύο παιχνίδια είναι. Δεν είναι. Δεν, όμιλοι. Δεν είναι, πώς το λένε, πρωτάθλημα να έχει τρεις μήνες, τέσσερις μήνες, πέντε μήνες πρωτάθλημα, δέκα μήνες συνεχή, ας πούμε, ροή μαραθώνιο. Εδώ μπορεί οι συγκυρίες να φέρουν αποτελέσματα που να είναι εκπλήξεις. Το θέμα είναι τώρα έχουν ξεκαθαρίσει και πώς θα είναι, ναι, μέχρι το τελικό τα πράγματα. Ναι. Δηλαδή πέρα από τα ζευγάρια, ναι, οι νικητές από το ζευγάρι 3-1, ναι, δηλαδή Άγιαξ Γιουβέντους και τότε να μάθει στα City, ναι, θα παίξουν μαζί. Αυτό δεν μ' αρέσει. Γιατί? Εγώ θέλω την κλήρωση να παίρνουν τα μπαλάκια μέσα, μπαμ, μπαμ, να παίρνουν. Δεν μ' αρέσει. Μα και τώρα μπαλάκια μπήκαν. Ο ένα με το 3 και ο 2 με το 4 και ο νικητής του 4. Και Liverpool, Porto με Barcelona, ναι, μάλιστα στο United πάλι. Έλα ρε τώρα, τώρα. Α2, Α3 και η νικήτρια με την Α4 τώρα στο γυμνάσιο. Άστα τώρα αυτά τώρα. Ή κάνει κλήρωση ή δεν κάνει κλήρωση τώρα. Τι είναι αυτό τώρα, κλήρωση είναι. Δεν μ' αρέσει. Ναι, ρε φίλε, στο εξωτερικό. Δεν μ' αρέσει το εξωτερικό. Το εξωτερικό δεν μ' αρέσει. Δεκτό στο εξωτερικό. Ναι. Όταν ξεκινάει το πρωτάθλημα, ναι, ξέρουν όλοι τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Ναι. Εδώ στην Ελλάδα, στο, ναι, Ελλαδιστάν, ναι, ξεκινάει το πρωτάθλημα. Ναι. Μας λένε θα πέσουν τρεις και ένας θα δώσει μπαράζ. Αφού εδώ έτσι είναι. Και ρωτάω κάτι. Ναι. Σήμερα που έχουμε 15 του Μάρτη. Ωραία. Όρκο παίρνεις ότι θα πέσουν? Όχι, ρε φίλε, δεν παίρνω όρκο. Γιατί δεν είναι Ελλάδα, γελίο. Όχι, δεν είναι γελίο. Είναι το σύστημα τέτοιο. Δεν είναι καθόλου γελίο. Έχει και suspense, γοητεία. Είναι ανάλογα να πούμε. Να μην ξέρει τι θα σε ξημερώσει. Ωραίο, γοητευτικό είναι αυτό. Άλλο αυτό. Αυτό είναι το απρόβλεπτο τη ζωή. Αυτό είναι. Εδώ τώρα μιλάμε ότι υπάρχει η απόλυτη παράνοια. Δεν με ενδιαφέρει. Καλά είναι. Και ποιο θα είναι ο διαιτητή.
Και ποιο κανάλι θα το μεταδώσει. Έλα ρε πουλάκι μου, μας κάνεις κεφάλι τώρα. Εκεί είναι Ευρώπη, εδώ είναι Βαλκάνια. Εδώ είστε γύφτοι, εκεί είναι άνθρωποι. Τελείωσε. Πάμε παρακάτω. Ας εσύ ανήκεις στους γύφτους δηλαδή. Ναι, ανήκω στους γύφτους. Μάλιστα. Τι να σου πω. Γιατί εσύ, τι ανήκεις στους ανθρώπους. Δεν σε κόβω και πολύ. Έτσι, μια ματιά με το βλέφαρο που σε ρίχνω δεξιά. Μα δεν. Γιατί δεν το κλείνω στο μάτι. Το κλείνω το μάτι γιατί. Τώρα, έχω με τον γιατρό. Έχω και την πέφτει. Άσε τα χιούμορ, ρε. Πάρε λοιπόν τα θέματα. Άσε. Καλησπέρα, φίλοι του ΠΑΟΚ. Και τι παραπονιούνται πάντα για την Εθνική Αθηνών ενώ παίζουν με έναν Έλληνα στην 11η του. Καλά, λέει. Ποιοι διαμαρτυρήθηκαν. Δεν άκουσα τίποτα. Δεν θέλουν την Εθνική στην Τούμπα, αυτό εννοεί. Καλησπέρα, μεγάλη αθηναϊκή ιστοσελίδα. Σήμερα λέει ότι ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμο να μετακομίσει στο Καφταζόγλιο. Τι θα γίνει με τον Ηράκλη, δεν λέει ψέματα η ιστοσελίδα και το λέμε, εμείς το έχουμε πει εδώ από αυτό το μικρόφωνο πολλές φορές ότι προκειμένου ο ΠΑΟΚ να κάνει τη νέα Τούμπα, θέλει να παίξει το Καρθαζόγλιο. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Τότε θα μαζέψουν τους Ηρακλήδες, θα τους μπουζουριάσουν για να πηγαίνουν οι ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ ελεύθερα, ρεπόρτερ κτλ. Για να μπορεί ο Μπούζος να πηγαίνει άνετα εκεί με το κουστούμάκι του. Δεν είναι κύριε Μπούζο. Πας στο Καρθαζόγλιο έτσι χωρίς φρουρά, πας. Πού να πας. Τρέχοντας. Μεταφιεσμένος καλόγρια. Άρε κόκκινο κουρσούζι τον έφαγε στο 24-0 την άλλη, σαν άλλο 3-0. Βαριέσαι μωρέ, εντάξει σιγά τώρα. Κρίμα, μπορούσε έχουμε να βάλει. Χάσει λεφτά τώρα, εμείς έχουμε δώσει τώρα, σε αυτό να κολλήσουμε τώρα. Άλλα θέματα γρήγορα, άσε τους ακροατάς μετά. Ναι, άστο, μην κολλήσει το μάτι σου εκεί στο Facebook. Έχουμε, είναι... Όχι, όχι. Ναι, άστο, μη. Λοιπόν. Ναι. Λέγε. Βλέπω. Βλέπεις. Την αγωνιστική αυτή να είναι η πιο σημαντική. Ναι, τι μου λε. Γιατί. Κάτι μου λέει ότι ένας από τους δύο θα κάνει γκέλα. Ποιος θα κάνει γκέλα, ή ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ. Πού να κάνει γκέλα ο ΠΑΟΚ. Ή ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Και ή ο Πανετολικός με τον ΠΑΟΚ. Ωραία. Με τον ΠΑΟΚ. Ωραία. Το πρωτάθλημα τελείωσε. Όμως, ό,τι και να κάνει εννοείται γκέλα. Εννοείται μαζί σου. Οπότε μην ασχολείσαι. Σε αυτό μαζί σου. Εγώ βλέπω ότι οι ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ θα παίξουν ένα μάτς σκληρό και αρχίζουν τα κλάματα. Κλάματα και ο διαιτητής και αυτό. Να σου πω γιατί το λέω. Ναι, είδα και τον Μπούζα σήμερα στο Πλαγιάρι τον Δημήτρη. Πάλι άνθρωπο να σου δώσει δύο χαστούκια, μου λέει: τι κάνει κύριε Δημήτρη, λέω καλά είστε. Ήθελα να σου δώσει δύο χαστούκια. Αφού πάντα όταν. Κάθε τέσσερις μέρες πρέπει να σε μιλάω, ρε. Δεν βγάζει μυαλό εσύ ποτέ να πούμε. Έτσι πρέπει. Κάθε εβδομάδα λέω: παίρνει τηλέφωνο να τα λέμε. Αφού ξεφεύγω. Παρεκκλίνω τις πορείες μου να πούμε. Δεν είναι, Γρηγόρη. Εντάξει. Άμα ένα τρώσει με δύο χαστούκια. Έτσι. Για λέγε. Εδώ έχει φάει τις φάπες του αιώνα και δεν στρώνει. Δεν στρώνει. Με δύο χαστούκια δεν στρώνει. Κοιλιά θα κάνουμε, πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Λέγε, ναι. Γιατί το λέω. Γιατί το λες, Γρηγόρη. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μια σειρά από κακές εμφανίσεις, ναι. Από άσχημα αποτελέσματα. Ωραίος, ναι. Ο Ολυμπιακός δεν είναι τόσο καλός όσο φαίνεται. Ναι. Και ο Δόνης, ναι. Είναι πάρα πολύ καλός αμυντικά. Ναι. Πάρα πολύ σφιχτός στην άμυνα. Ναι, όταν θέλει. Πες το εσύ. Ναι, όταν είναι δευτερορολίστας, είναι επικίνδυνος ο Δόνης. Ακριβώς. Άμα αρχίσει να ανοίγεται εκεί με τους μπουζούκιδες, τους ζεϊμπέκιδες και τους χατζηγιοβάνιδες και. Ανεβάζει και τον κάτσε ψηλά εκεί τον Πινόκιο και τα λοιπά, έχει θέματα. Όταν παίζει με τετράδες ψηλά και με τον Μαυρομάτι και τον Μπούγκουρα και τα. Αν παίζει με τριάδα Γιώχανσον και Κουλιμπαλί και Ινσούα και πετάξει να πούμε και το μέτριο, τα μέτρια χαπ που έχει και κακώς έβαγε το τσαντάρι κύριε Δόνη. Τέλος πάντων. Τον έφαγε. Τι τον έκανε. Τι εννοείς τον έφαγε. Τον έφαγε τώρα. Τον έβγαλε εκτός ομάδος. Εντάξει τώρα. Παίζει ο γιος του, ο Κάτσε μόνιμα. Ο γιος του δεν παίζει. Ο Κουρμπέλης να πούμε. Μόνο ο Τσαρδάρης δεν πήρε. Γιατί ο Τσαρδάρης δεν πήρε. Τι είναι ο Τσαρδάρης, κακό σκάφιν. Μια τρέλα την έχει. Το μάτι του γυαλίζει λίγο, σαν τον Μπάρκουλη το σκορεμένο. Κάτι ξέρει παραπάνω. Ναι, εντάξει, σίγουρα κάτι ξέρει παραπάνω. Αλλά εσύ, ναι. Όταν παρουσιάζεται κάτι, σηκώνει το τηλέφωνο και δεν παίρνει ένα τηλέφωνο να μάθει. Και τι να κάνω, πάρω τηλέφωνο το Δόνη, ο Δόνη στα 10 τηλέφωνα σηκώσει το ένα. Είναι βουγιουκλάκι, δεν το σηκώνει το τηλέφωνο. Και σε σένα. Και σε μένα, ναι. Φτούσου. Φτούσου. Συνέχισε. Φτούσου. Φτούσου, Δόνη. Φτούσου, Δόνη. Δεν απαντάζει. Σε γλίτωσε στη μεσήμβρια. Εγώ δεν το βλέπω. Βάλαμε. Ο Νίκος. Ο Νίκος. Όχι. Ο Νίκος το βλέπω. Ο Νίκος όμως και χάρη σου, άμα δεν είσαι. Εντάξει. Εντάξει. Θα το πατούσα και αυτό. Αγνώμονε. Αναμπιόριδε. Φτούσου. Φτούσου. Δόνη δεν τρέπεσε. Τέλος πάντων, μπορεί να κάνει και μια τριάδα στα χάβη, να πετάξει και δύο φόρ. Μπορεί να πετάξει και Χατζηγιοβάνι Μακέντα. Μπορεί Άλτμαν και ό,τι γουστάρει κάνει να πούμε. Και να παίξει την κόντρα. Εκεί τον Ολυμπιακό μπορεί να τον κάνει ζημιά ο Δόνης. Ναι. Και μπορεί να και κάνει. Δεν είναι τόσο και από ό,τι φαίνεται ότι εγώ θα το παίξω ένα χι διπλή ευκαιρία. Το Παναθηναϊκό με τον Ολυμπιακό. Θα το παίξω διπλή ευκαιρία. Ναι. Δεν δίνει τρεις μονάδες να πούμε. Θα δίνει. Όχι, δυόμιση, δύο πολύ, 80. Πολύ λιγότερο. Λιγότερο δίνει. Πολύ λιγότερο. Εντάξει. 1,85 πληρώνει το διπλό του Ολυμπιακού. Ναι. Εντάξει. Πόσο δίνει το ένα χι δηλαδή. Άμα δίνει 2,5 μονάδες. Όχι. Θα του μπουμπουνίξει. Τι 70 να δίνει. 70, παίξα 70, παίξα 70. Τι. Άσοχη 1,85. Τίποτα. Βλέπεις. Τίποτα.
Βλέπεις ότι αυτά που σου λέω δεν είναι. Ένα χινάρι θα το παίξω. 3-30 δίνει το χι. 3-50. 3-50. Αυτό αξίζει τον κόπο. Και ο Άσος 4,5. Ο Άσος τώρα εντάξει. Τώρα. Άμα ο Άσος το χι έδινε 2 μονάδες και 10 και 20 θα το κοπανάγαμε τώρα. Δεν βρήκα καλύτερο. Στο εξωτερικό μπορεί να βρούμε 2 μονάδες και 10. Ναι. Στο εξωτερικό θα το κοπανίσω. Το κοπανίσω εγώ στο εξωτερικό. Από τον κοντό να πούμε τον κοντέ. Κανόνισε να πούμε την πορεία σε κοπάνατο. Να το παίξουμε ένα χι. Εγώ το παίξω ένα χι διπλή ευκαιρία αυτό. Να έχει υπόψη σου να πούμε. Αυτό ο Αλυταράς μου στέλνει τα δελτία του κάθε μέρα. Ναι. Διαλέγει ό,τι λες και το ποντάρει ανάποδα. Έπιασε την Άιντραχτ. Η Άιντραχτ, ρε φίλε, με τις ελλείψεις που είχε η Ίντερ, ναι, δεν ήτανε. Άστο τώρα, ποιος πέρασε. Η Άιντραχτ. Εντάξει. Εντάξει. Δεν είναι. Πάμε, δεν τα πότε θα έρθετε στην Αθήνα. Εγώ Αθήνα θα είμαι την άλλη εβδομάδα. Καθημερινή ή Σαββατοκύριακο. Θα φύγω Παρασκευή, κάνει μόνο σε εκπομπή. Πάνε με βγάλει από το Πούλμαν. Μα μου και τα λοιπά. Το Πούλμαν. Θα με ψάχνει η Ειρήνη. Το αεροπλάνο πιο φθηνά βγαίνει. Τι να κάνω, και απέσει το αεροπλάνο σαν τι αιθιοπικέ αυτέ. Θα γλιτώσω. Είδε λοιπόν. Εντάξει. Δεν κατάλαβα. Έχω μια στοιχηματική εταιρεία εκεί πέρα. Ναι. Και έχω ραντεβού. Okay. Να με ντύσει, να με πλήσει, να με σουγκαρίσει, να με κάνει. Καλά κάνει. Καλά κάνω. Άμα είναι για δουλειά. Είναι καλά ιδιωτική. Απλά μου κάνει εντύπωση. Καλύτερα. Με το τρένο γιατί δεν πα. Τι να πάω. Ευρωμιάριδε όλοι με στο τρένο. Γιατί ρε. Ευρωμιάριδες, όλοι βρωμιάριδες μέσα στο τρένο. Γλίτσα μέσα στο τρένο. Δηλαδή, τι τρένα είναι αυτά που έχουμε τώρα. Το πουλμαντό είναι καλύτερο. Βέβαια, το... φυσικά. Πολύ καλύτερο. Μέσα. Πολύ καλύτερο το πουλμαντό. Σε 6 ώρες είσαι Αθήνα. Πας παιδιό του άλλου, έρχεται, σε παίρνει εκεί ο οδηγός του Καρατζαφέρη. Περνάς. Γιατί παιδιό, δεν κατεβαίνεις εσύ στο. Όχι, εγώ παιδιό του άλλου θέλω να κατέβω. Έτσι γουστάρω. Κατεβαίνω εκεί, παίρνω, έρχεται ο οδηγός με το Σίμκα να πούμε, με παίρνει. Τόσο καλά αυτοκίνητο. Εσύ είτε, γιατί μια χαρά. Έλα, τελείωνε, βρε, τελείωνε. Λοιπόν, τελείωνε. Απ' την άλλη, ο Πάο. Θα πάω στην Αθήνα, τι θέλει, να τον βρω αυτόν. Θα πάω να βρω τον φίλο μου, τον Σεραφείμ. Και έχω και δουλειές κάτω, τι θες. Να τις κάνεις. Έγινε, να μην τις κάνω, γιατί παίρνεις μεταλλική φωνή. Είπα, άκουσες την κλιματική εταιρεία και θύμωσες τώρα. Όχι, έφυγε. Ναι. Άλλο πράγμα λέει ο φίλος. Ναι, άλλο τι, πράγμα. Θα πάω, σου λέω, 22-23 του μηνός, εκεί όχι, θα είμαι. Ναι. Εντάξει. Ωραία, παρακάτω. Λοιπόν, στο Πανετολικό Πάο τώρα. Ναι, στο Πανετολικό Πάο. Εγώ το παιχνίδι το φοβάμαι περισσότερο έξω αγωνιστικά. Να μιλήσω. Όχι, ρε, να μην μιλήσεις. 60 εκατομμύρια κάνει που ο Πάο. Μπλέξει, τι μπλέξει, να μπλέξεις, μωρέ τώρα. Με το δέλα τώρα όσα φάμε και όσα έρθουμε. Φοβάσαι τον Πανετολικό γιατί θα παίξει, λέει. Αυτό σου είπε. Όχι, φοβάσαι. Περνά το μήνυμα των Παοξίδων. Φοβάμαι το ματς. Βέβαια, να πάμε στην Ξάνθη να ανοίξει τα Ξάνθη τα ποδαράκια τη στο Λουτσέσκου. Να μην φοβάσαι το ματς. Παίξει και κανένα ματς που να είναι λίγο δύσκολο. Τα φοβάμαι το ματς. Έξω Κουλούρης, έξω Σαλάμης, έξω Γιαννούλης, έξω Κατζησαΐας, έξω Ρισβάνης. 3-0. Γκολ, 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 έκανε ο άλλος ο Κουλιανός. Γκολ, 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 έκανε την Καλοπούλα να πούμε. Παίξε στο Αγρίνιο λοιπόν. Να και τράκες και στα μαρκαρίσματα και στο κέντρο και ιστορίες. Άμα παίξουν δυνατά αυτοί και τα λοιπά, σιγά την έδρα. Στο Αγρίνιο και στο Αγρίνιο. Στο Αγρίνιο, ρε, πήγε ο πολιτισμός το 1992 και από τότε είναι πολιτισμένοι να πούμε. Δεν σε βαράνε με καραμπίνα να έχει όπλο, έχει αλάτι μέσα η καραμπίνα. Σιγά. Πάνε κυγκόμενες στο γήπεδο, βαμμένα τα νυχάκια. Γλου 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 νυφοπάζαρο εκεί πέρα οι αγρινιώτες, πολιτισμένοι γίνανε. Να, στη Γάντη θα πάτε στο Αγρίνιο. Και φάγαν τα αυτοί του διαιτητή. Αφού σας έδωσε πέναλτι που δεν ήταν, του φάγαν του διαιτητή το αυτή. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Τέλος πάντων. Εκλογές θα πάμε. Σε εκλογές θα πάμε να ψηφίσουμε. Νομίζω ότι είναι χρέος του καθενός. Εγώ θα ψηφίσω το Ζέρβα. Ξέρεις γιατί, μου έκανε εντύπωση. Τι? Ήρθε εδώ πέρα σε μια εκδήλωση του, του ομίλου, καλοντυμένος, σοβαρός, ωραίος άντρας, ωραίος, στημένος ωραία, παοκτσής να πούμε, οικογένεια καλή, δεν ακούστηκε τίποτα στραβό όπως ακούγονται για διάφορες οικογένειες, ο ένας κλέβει, ο άλλος κάνει, ο άλλος δράνει. Έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι είναι παόκι, έχω τύχει να πάω στο γραφείο του κι εγώ, έχει φωτογραφίες από τη μεγάλη μπασκετική ομάδα και διαφορούσα, του λέω ρε Ζέρβα, τι θες τις μπασκετικές αυτές, ο Πάοκ είναι μπάλα, όχι μου λέει, δεν είναι μπάλα. Είναι λέει και ιδέα, είναι και εραστέχνηση και τα λοιπά. Του λέω εσύ ξέρεις καλά, καλοτημένο. Θυμάσαι ναι. Που έπαιζε ο Πάοξ. Πέτσα, μπουτούριδες και τέτοια. Που είχε... Αντίγραφα του κυπέλου και τέτοια. Ναι, λοιπόν, Πάοξης, κόγκαλο αυτός ο μπαμπάς του και τα λοιπά. Ο μπαμπάς του ήταν και φίλος με τον σκορπιό, τον Μηταρά, το δικό μου τον πατέρα. Τα, που καλή οικογένεια μου, λέει ο Ζέρβας, ο Μηταράς ήταν, άμα έλεγε καλή κουβέντα, ήταν λίρα 100. Τον θυμάσαι φωτογραφίες που έβγαινε τότε ναι. Στην Αγγλία που ακολουθεί παντού. Ναι. Και είναι ωραίος τύπος, Μπομιβέρ, κανονικός Μπομιβέρ, όχι σαν το βαρδάκι που είναι ημιτασιόν. Έλα ρε, τι, δεν είναι πολιτικός. Εγώ πάω το ψηφίσω τον Ζέρβα, μου κάνει κλικ. Είναι ωραίος τύπος, είναι τυπάς, μ' άρεσε. Μας έκανα μια-δυο κουβέντες μαζί του, γουστάρω. Θα πάμε παζέρα. Προς τιμή σου που εντάξει. Ομολογείς ομολογώ, και λες ότι θα ψηφίσω αυτό. Μου κάνει κλικ ο τύπος, εντάξει, πάμε παρακάτω. Εντάξει.
Πειράζει που μου κάνει κλικ κάποιο. Δηλαδή το στραβώ, θα πούμε μόνο τα καλά, δια τα πούμε. Όχι, φίλε, εμένα μου άρεσε η ατάκα που είχε πει. Τι είχε πει. Πιο γρήγορα θα πάρει ο Πάοκ πρωτάθλημα παρά θα γίνει το μετρό. Ναι, έτσι ψέματα είπε. Και ένα που βγαίνει αληθινό. Να μα πει όμω μετά όταν γίνει δήμαρχο, να τον πιέσουμε εκεί. Εγώ το ζέρβα μόλι γίνει δήμαρχο, θα πάω χτυπήσω την πόρτα. Θέλω μια χάρη, ρε φίλε. Αυτή την παραλία αν την κάνει μια φορά εσύ ένα βιολογικό καθαρισμό. Να βάλουμε. Να εγώ πληρώσω και φόρο. Να με βάλει φόρο βιολογικού καθαρισμού. Ξέρω ότι δεν τα φά τα λεφτά, σουβλάκια σου τζουκάκια. Άστο. Να περπατάμε εσύ η ζέρβα μου στην παραλία, μη βρωμοκοπάει αυτή τη βρωμιά να πούμε και η δυσοδεία. Θα το κάνει. Μου το είπε εμένα. Αλλά πάμε. Ό,τι καλό κάνει κάποιο. Καλό, δημιουργό. Καλό. Και από αυτό το δήμαρχο δεν είχα παράπονο. Δεν έκλεψε τουλάχιστον. Πώς το λένε. Ο Μπουτάρης. Δεν έκλεψε. Και έχει κάνει και τη Θεσσαλονίκη να πούμε κομμάτι. Πώς το λένε. Εμπορικό, έρχονταν κόσμος, ιστορίες, συνέδρια, κόλπα και ιστορίες. Μπορώ να μιλήσω γιατί κολλάς με την πολιτική και εσύ. Να αφού εκλογές θα κάνουμε, να μην κολλήσω. Το πρωτάθλημα δεν είναι. Ναι. Ωραία, πάμε παρακάτω. Τι είναι αυτό το οποίο εμένα με ανησυχεί. Ναι. Λοιπόν, εγώ δεν λέω ότι ο Πάοκ στο χορτάρι. Τι σε ανησυχεί, ρε κόκκινε. Να σε ανησυχεί. Η προβοκάτσια. Τι θα γίνει προβοκάτσια, αφού δεν θα πάνε οι Παοξίδες. Τι προβοκάτσια. Θα πάνε. Πώς θα πάνε. Θα πάνε. Πώς θα πάνε, αφού απαγόρευσε, δεν θα πάνε. Θα πάνε. Και άμα πάνε, κακό του κεφαλιού του. Θα πάνε. Φοβάται την προβοκάτσια, ας μην πάνε τότε. Ελοχεύει πάντα αυτό ο κίνδυνο. Όχι. Θα πάει να πούμε. Ρε φίλε, όχι. Εδώ βγήκε ακροατής. Ναι. Και τον άκουσε με τα αυτιά. Ναι, τι είπε. Αισθάνομαι ότι με έχουν κάνει λοβοτομή με αυτό το δείχτη που υπάρχει σε όλα. Γεια ρε μεγάλε. Λοιπόν, τον εξηγήσαμε πολύ ωραία και οι δύο. Τι φοβάσεις. Ότι εσύ μπορεί να έχει άλλη κουλτούρα, ναι. Άλλη φιλοσοφία. Κουλτούρα, πάω, ξύς, αλλά κουλτούρα. Θα βρεθεί κάποιος ο οποίος ναι. Δεν σκέφτεται έτσι, θα πετάξει κάτι. Ναι. Να η τιμωρία. Ωραία. Λοιπόν. Καλά κάνει. Εκτός έδρας τι. Δεν πήρε εισιτήρια, δεν κινδυνεύει καθόλου. Εγώ σαν πάει δεν πήρα εισιτήρια. Πήγε πέρα, κάντε το γήπεδο, εσείς ό,τι θέλετε. Εγώ δεν κατεβάζω. Δεν έχει πρόβλημα. Και να σου πω και κάτι άλλο. Να μην κλαίνει παοξίδες. Ομάδα έχουνε, πρόεδρο έχουνε. Προπονητή δεν έχουνε, παιχταράδες έχουνε. Η έδρα σιγά την έδρα στο Αγρίνιο, στο Αγρίνιο, σιγά το Αγρίνιο. Αν ακούσει τον Άγγελο να λέει για το Αγρίνιο. Πριν 40 χρόνια. Πριν 40 χρόνια. Ο Άγγελος ήταν 25 χρόνια, τώρα γέρασε, γέρωσε. Το Αγρίνιο. Τι φοβάστε. Στα γραφεία τα δικαστικά έχετε καλές αποφάσεις. Αστυνομία έχετε καλές αποφάσεις. Διαιτησία προσπαθείτε. Τι φοβάστε. Πάει παίξει ένα παιχνίδι με το Αγρίνιο. Θα πάει λέει στο Αγρίνιο. Φοβάσαι το Αγρίνιο. Σε πάμε στην Ξάνθη. Να ανοίξει τα ποδάρια, ξέρει να περάσει. Τι λέτε, μωρέ. Α δούμε και κανένα μα που είναι. Το Αγρίνιο, φοβάμαι. Τι φοβάσαι, Ηρακλήσει. Φοβάμαι. Τι φοβάσαι. Ελοχεύει. Αλοχεύει. Καταθέτω τη σκέψη μου. Καταθέτω το δικαίωμα. Λεφτά δεν καταθέτει, καμία μόνο τη σκέψη καταθέτει. Αν μετά καταθέτει λεφτά, δεν καταθέτει. Εντάξει. Ελοχεύει ο κίνδυνο να γίνουν προβοκάτσια. Αφού δεν παίρνω πάω κλειστήρα, πώ θα γίνουν προβοκάτσια. Θα πάνε. Θα πάει κόσμο. Θα πάει κόσμο. Ναι. Να πάει κόσμο, θα πει πάω και εγώ κύριε, δεν είχα πάρει εισιτήρια, δεν έχω καμιά ευθύνη. Ήταν μεταμφιεσμένοι. Ήταν μεταμφιεσμένοι, ήταν προβοκάτσια κτλ. Εξάλλου, είστε λέω, στα γραφεία τα δικαστικά ο Πάοκ έχει δύναμη. Έχει ή δεν έχει. Στις αστυνομίες μέσα έχει δύναμη ο Πάοκ. Στις δικαστικές ένωσες έχει. Στη διαιτησία δεν έχει ακόμα. Είναι κάτι πάει να κάνει. Στα άλλα είναι γερός. Ομάδα γερή έχει. Προεδράρα έχει. Ο γιος του Προέδρου προεδράκι καλό είναι. Ωραία. Προπονητή δεν έχει, έχει παιχταράδες. Μπάτζετ έχει, κόσμο έχει. Τι έχω φαγωθεί. ΣΥΡΙΖΑ έχει, πρωθυπουργούς έχει, τσακαλό τους έχει. Τι φοβάται, ρε. Το Αγρίνιο. ΣΥΡΙΖΑ. Το Αγρίνιο. Το ΣΥΡΙΖΑ τον έκανε ΣΥΡΙΖΑ. Μια χαρά είναι, γιατί τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα. Σφύριζα. Μια χαρά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. ΣΦΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά, Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφών 109 και Μάρκ Μπότσαρ, η γωνία. Πηγαίνετε εκεί, αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά ή mobilizer, ή τηλεφώνητε στο 85-27-27. Να σκοτώσεις, παιδί. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές, ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, στο 85-27-27. Το έκανα για αυτό, δεν μπορώ να πεις όμως. Δύο πράγματα σε ένα. Εντάξει, λοιπόν, θα έρθεις το βράδυ να φάμε παρέα με τον Κλειδαρά. Και πάλι φαΐ. Πάλι, πάμε στο Ματσαβίνο. Πάλι να φάμε γιατί λέει μας χρωστάει γλυκό. Γλυκό. Δεν φάγατε λέει. Φάγατε τα ψάρια. Πάμε. Γλυκό δεν φάγατε. Πάμε. Λέει, με τον coach. Πάμε. Εγώ θα πάω πάντως. Να πας. Λοιπόν. Τι ώρα θα πάμε. Μετά τις 9. Μετά τις 9. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν,
Διαβάστε το, λέει. Οι εκπομπές σας γίνονται κουραστικές. Σταματήστε να κάνετε εκπομπές μέσω μηνυμάτων, γιατί χάνετε ακόμα και ακροατές που σας ακούνε εδώ και 20 χρόνια. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Σταμάτα το. Ανάλογα. Λέω εγώ, υπάρχει ένα ακροατές, φτάνει. Υπάρχει ένα μήνυμα το οποίο δεν μπορεί να μην διαβάσετε. Εντάξει, διάβαστε και πάμε στα θέματα. Όποιος είναι να πάρει το λεωφορείο από την άλλη Παρασκευή για Αθήνα, να το ακυρώσει, γιατί βλέπω να παθαίνει λάστιχο. Εντάξει. Αστείο είναι. Αστείο είναι. Αστείο. Έτσι κάνετε αστεία εσείς. Κρύα. Εντάξει, ας είναι και κρύα. Κρύοι είστε, ρε φίλε. Λοιπόν, ερώτηση. Η αγωνιστική. Φτάνει, ρε, είπαμε ότι έχει σημαντικά παιχνίδια. Μας κούρασες, ρε κόκκι. Πού θα στεκώσουν περισσότερο. Ποιο είναι το σημαντικό παιχνίδι. Το πιο σημαντικό παιχνίδι, πιο δύσκολο παιχνίδι, ποιο είναι. Του Άρη με τον Απόλλωνα ή του Πάκου με τον Πανετολικό. Ποιο είναι το πιο δύσκολο. Τώρα είσαι προβοκάτορας. Εγώ προβοκάτορας. Δηλαδή, άκου τώρα τι λέει. Κατάλαβε. Του Απόλλωνα Πόντου με τον Ρεγινιακό είναι. Πάρ τηλέφωνο τον Παντελίδη και τον Λουτσέσκου και βάλ τους έτσι ένα πιεσόμετρο και ένα αγχωνόμετρο. Ξέρεις, το αγχωνόμετρο είναι αυτό που μετράει το άγχος. Καινούριο μηχάνημα είναι. Λέγεται αγχωνόμετρο. Λοιπόν, αν πάρεις ένα αγχωνόμετρο, νομίζω ότι το άγχος του Παντελίδη είναι τριπλάσιο. Γιατί να έχει. Γιατί είναι τριπλάσιο. Γιατί φοβάται. Σου λέει στον Άρη. Να φοβηθεί τι, ρε φίλε. Τι να φοβηθεί. Μόλις το είδε το Βέρι Άρη στην εισαγγελέα που ψάχνει το Βέρι Άρη, σου λέει μην ψάχνει η εισαγγελέα σε δύο χρόνια το Άρης Απόλλων. Φοβάται. Λέω εγώ. Πιθανόν. Πώς να ψάξει το Άρης Απόλλων. Γιατί ο Άρης. Ξέρω εγώ, ρε φίλε. Με το Βέρι Άρη, γιατί το ψάχνει, μωρέ. Αυτή η εισαγγελέα, να πούμε. Γιατί το ψάχνει. Γιατί ψάχνει 15 παιχνίδια ύποπτα η εισαγγελέα. Και γιατί μετά δύο χρόνια εγώ να μην κάνω αν ζω εδώ ρεπορτάζ και να βγει πάλι ο Θεμαίδης με το μιλίχιο ύφος και να πει εισαγγελέας πρωταθλητικών με τη ΣΕΠΟ, Γιώργο, αυτή τη στιγμή μελετά και ένα φάκελο, τα συνημμένα τα οποία περιλαμβάνουν και το γεγονός του Άρη με τον Απόλλωνα, το 0-1 που έβαλε τον γκολ ο Στάθης στο 88 και ο Απόλλωνα πέρασε. Γιατί να μην το φοβάται. Πες μου, ρε κόκκινε, γιατί να μην το φοβάται δηλαδή. Τι τσουκ τσουκ τσουκ. Με τη λογική αυτή. Τι με τη λογική με αυτή. Τη λογική αυτή τα πάντα πρέπει να φοβάται. Ποιο μάτσα φοβάται ο Παντελίδης. Στον Παναθηναϊκό με τον Άρη. Ας πάει να χάσει. Ποιο θα φοβηθεί. Ποιο μάτσα θα φοβηθεί. Δηλαδή 7 μάτσα, 6 πόσα μήνα θα κάνει 10 πόντους. Θα κάνει. Εκεί σε αυτό το μάτσα το φοβάται. Δευτέρα είναι βράδυ, είναι κόσμο δεθάκι. Θα πέσουν τα φώτα. Ποιο ασχολείται Δευτέρα βράδυ. Σαρακοστή είναι, κόσμο πάει και έρχεται. Θα το δει. Ποιο να το δω. Και να θέλω να το δω, δεν μπορώ να το δω. Είμαι 6,5 με 8 εδώ με τον Αλέφαντο και τον Καρατζαφέρη. Μετά τις 8 μπορώ να δω. Μετά τις 8, άμα το μάτς είναι 3-0, τι να το δω. Άμα είναι 0-1, κάτσω το δω. Άμα είναι ανάποδο, κάτσω το δω. Άμα είναι καλό, τι να το δω. Το ανάποδο εγώ θέλω. Εγώ το καλό θέλω. Λέγε τώρα, σε ακούω. Έχει και Απόλλων Πόντου Αιγινιακός. Τι έχει, Απόλλων Πόντου Αιγινιακός. Και εδώ είναι ωραία ζημιά μπορεί να γίνει. Κάτσε ένα διπλό εδώ πέρα 25 μονάδες, αλλά ο Ρόμπι Γουίλιαμς. Ο Ρόμπι Γουίλιαμς δεν τα κάνει 25 αυτά. Μονάδες. 25 μονάδες. Πώς θα δίνει, 15 δεν θα δίνει το διπλό. Απόλλωνας Εγινιακός, Εγινιακός τίποτα. 12,5. 12,5 τίποτα δεν. Και τα 12,5 καλά είναι. Τέτοια μάτς, όσο κόκκινη τελειώνει η σεζόν, πρέπει να ψάχνουμε τέτοια μάτς. Απόλλων Εγινιακός, Άρης Απόλλωνας, ξέρω εγώ, πάω με ποιο παίζω εδώ μέσα. Δώσει κανένα 12 μονάδες και εδώ. Τέτοια μάτς πρέπει να ψάχνεις. Κράστρονταρ, τέτοια μάτς. Πάω Κράστρονταρ, Βέρι Άρης. Πάτε Μπόρισοφ. Πάτε Μπόρισοφ, Κράστρονταρ. Ποια Κράστρονταρ. Έπαιζε χτες και έρθει ένα 0. Περίμενε, ρε, μην κόβει. Δεν ξέχασε την πρώτη. Πάτε Μπόρισοφ, λεγόταν η ομάδα. Πάτε Μπόρισοφ. Πάτε Μπόρισοφ. Πάτε Σοφ. Τέτοια μάτς θα ψάχνεις, ρε κόκκινε. Τι ψάχνεις, ρε κόκκινε. Το μάτι σου να πούμε το κουμαρτζίδικο, ρε κόκκινε. Θα ψάξεις τέτοια μάτς να βρεις, να πούμε. Γυνιακούς θα ψάχνεις. Από όλο Λάρισα θα ψάξει, την ομάδα σου θα ψάξει να βρει. Τον Άρη πώ τελειώνει, τον Εγινιακό θα ψάξει να βρει. Πάτε Μπόρισον, πάτε. Πώ την είπαμε την ομάδα του Πάου που ήταν 0-3 στο 20 λεπτό. Πάτε Μπόρισον. Πάτε Μπόρισον, βρε Γρηγόρη. Και έχασε μετά εδώ. Δεν ξέρω τι. Άλλα θέματα, λέγε. Δηλαδή θεωρεί. Θεωρώ. Αγωνιστικά. Ναι. Πιο δύσκολο το παιχνίδι. Του Άρη, του Άρη με τον Απόλλων Σμύρνη. Ναι, παρά με τον Πανετολικό. Συγγνώμη, ξέρει για ποιο λόγο το λέω. Βλέπω ένα Πανετολικό, ναι. Ο οποίος πάει τώρα να παίξει, πήγε πριν από δύο εβδομάδες να παίξει με την Τρίπολη. Ναι. Η Τρίπολη με 10 παίκτες από το Καλημέρα, ναι. Και χάνει 3-0. Ποιος, ο Πανετολικός. Ναι. Ναι. Τα βλέπει ο πρόεδρος αυτά, τρελαίνει, τα αρχίζει, φωνάζει. Ο πρόεδρος πιανού. Ο Κοστούλας. Θα είδε. Πανετολικού. Θα είδε κάτι ο Κοστούλας. Τα βλέπει, φωνάζει. Ναι. Πανετολικός Πανιώνιος 5-0. Μάλιστα. Εφόσον έβαλε τις φωνές, προφανώς. Και είναι και κοντά τώρα η βαθμολογία, άμα τη δεις,
όπως έχει γίνει ο Πανετολικός, είναι 4 βαθμούς πίσω από τον Άρη. Καλά είναι, εντάξει τώρα ο Πανετολικός τώρα. Άσε με ήσυχο τώρα. Άλλα θέματα τώρα. Άστα τα Πανετολικός. Λέγε. Θεωρητικά έχει ενδιαφέρον, ρε φίλε. Ποιο έχει ενδιαφέρον. Θεωρητικά όμως. Στοιχηματικά έχει ενδιαφέρον. Θεωρητικά έχει, ναι. Θεωρητικά έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον, βέβαια. Έχει περάσει και τον Παναθηναϊκό. Εντάξει. Γιατί να μην το διεκδικήσει. Εντάξει. Δηλαδή... Σάββατο παίζει ο Πανετολικός με τον ΠΑΟΚ. Σάββατο 7 η ώρα. 7 η ώρα. Άμα κάτσει διπλό 1-2, 1-3, 0-1, 0-2 να πούμε. Άμα χάσει ο Άρης δηλαδή πάλι 5 είναι η βαθμή διαφορά. Από τον Παναθηναϊκό 5 και από τον Άρη. Άσε τον Παναθηναϊκό ήσυχο. Άσε τον Παναθηναϊκό. Για τον Πανετολικό σε μιλάω, τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός και πέμπτος θα βγει και βγει εκτός ο Άρης, δεν υπάρχει θέμα. Για τον Πανετολικό σε μιλάω, τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός είναι λεπρός να πούμε. Παναθηναϊκός. Λεπρός είναι. Τι είναι. Τον κρατήσανε στη ζωή επειδή έχει κόσμο. Είναι λεπρός ο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός και Άκη είναι λεπρή. Έχεις δει λεπρό. Μην δεις λεπρό, κολλάει κιόλας. Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ είναι λεπρή. Παναθηναϊκός έπρεπε να παίζει τρίτη εθνική και η ΑΕΚ να πούμε είναι λεπρή γιατί έβαγε 200 εκατομμύρια από το, πώς το λένε, από το ελληνικό δημόσιο και από παίκτες και τα λοιπά και τις δίνουν και άλλα 20 και το οποίο δεν το κάνανε και θέμα. Χθες, σάπα, πούμε, θα δώσουν και άλλα. Τα δώσανε χθες 20 εκατομμύρια. Δεν σου είχα πει θα δώσουν και άλλα και λοιπόν, έλεγες αποκλείεται. Είναι λεπρή. Δεν σου λέω για Ολυμπιακό. Σου λέω για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Για μένα Ολυμπιακός, δεν σου μιλάω εγώ για Ολυμπιακό. Όταν χαρίσανε με Κοσκοτά τι ήτανε. Τι χαρίσανε Κοσκοτά. Δεν χαρίσανε. Τι χαρίσανε. Είχε βγει ο βουλευτής τότε και είχε βράσε βγει. Βράσε τι είχε πει. Έλα μωρέ 50 δραχμές στο κάθε Έλληνα. Τα πλήρωσε ο Φρύδιας. Άστα. Ο Κόκαλη. Τα πλήρωσε ο Φρύδιας. Άσε τώρα όχι, τι είπε ο βουλευτής. Βουλευτής κλεγόντας τον Πειραιά έγλυφε τους Ολυμπιακούς όπως γλύφουν εδώ τους ΠΑΟΚτζίδες και έγινε να πούμε ιστορία. Και εγώ άμα εκλεγόμουν. Ξέρω εγώ, στο Δήμο Χαριλάου, αν είχε Δήμο Χαριλάου, θα έκανα με τον Καρυπίδη φωτογραφία να βγω βουλευτής. Θα το έπαιζε, Αριάννα. Έτσι, θα το έπαιζε. Oh. Αφού με συνέφερε, γιατί να το έτσι πάει, δηλαδή. Όχι, αλλιώς πάει. Πάω με το συμφέρον τα λουλού. Δεν κοιτάξω το δικό μου το συμφέρον, κοιτάξω τα λουλού το συμφέρον. Μα τρελάνει, δε. Στίχημα τα παίξει, μπορώ να καταλάβω. Θα παίξω διπλό τον Άρη, να πούμε. Over τον Μπάουκ θα παίξω. Διπλό τον Άρη. Διπλό τον Άρη. Άσοχη τον Παναθηναϊκό με άλλα έχει δώσει, άλλα λέει. Διπλό τώρα. Θα τον παίξω, μωρέ. 0-1 σκόρ θα τον παίξω. Σκόρ στάθη θα παίξω. 400 μονάδες θα παίξω. 10 ευρώ θα βάλω, μπας και πάρω, ξέρω εγώ, και ένα μεταχειρισμένο. Πάω και στον Μπετμεζά, τον Μπετμεζάλο, τον πώς το λένε, τον Εσκιάδη με τον Παλοδήμο. Μας πάει συνέχεια εκεί πέρα. Άιτε. Πάμε παρακάτω. Όχι, αμάξι θα μας έδινε να οδηγήσουμε 275 άλογα, το δώσαν σε εσένα. Κάνα καμιά προσευχή που το δώσαν σε εσένα το αυτοκίνητο. Πήγες με 120 εσύ στον δρόμο. Μην θα πάω. Μάλιστα. Είμαι κύριε. Πήρες αμάξι με 275 άλογα. Νομοταγής πολίτης. Ναι. Τι να σου πω, εγώ με 100 άλογα, σήμερα 160 έτρεχα. Εντάξει. Κάνε ό,τι θέλεις. Με 275 άλογα πήγες με 120. Εντάξει, ρε Γρηγόρη, ακούστηκες να πούμε. Παρακατώ, λέγε θέματα άλλα. Να ανεβάσει το δελτίο σου που θα παίζει διπλό. Θα το ανεβάσω. Θα πάρω τηλέφωνο και θα το ανεβάσω. Αλλά δεν θα φαίνεται το νούμερο με κλέψει τα λεφτά μου. Το barcode. Barcode. Το barcode, πώς το λένε. Τι είναι, ρε κόκκινε. Τι είναι. Πήρε και καφέ την ώρα τη εκπομπή. Καλά, μια χαρά. Άπλο και δικαίω. Ξεκούμπε και το παντελόνι να πούμε. Μια χαρά σε βλέπω. Αυτά εσύ τα κάνει. Άρχοντα εσύ. Βγάζει παπούτσια. Καλά κάνω. Βγάζει κάλτσε. Καλά κάνω. Ξεκουμπώνει παντελόνι. Σιγά, μη, σιγά. Για να κάνει και την αυτή σου έλεγχο, να ξέρει. Ποια. Κάνει από τη μύτη, έχει μια εξέταση που λέγεται λαρυγκοσκόπηση. Ξέρω. Εσεί οι καπνιστέ μπορεί να βγάλετε κανένα καρκίνο στο λάρυγκα και να μιλά μετά. Μέσα μιλά. Και επειδή η δουλειά σου είναι η φωνή σου, κοιτάξτε να τα προσέχει αυτά εδώ. Σέβεσαι τον εαυτό σου. Άμα είσαι ο οδηγό τα λίγκα, να μην το κοιτούσε. Ενώ τώρα, άμα βρει καμιά πολύ υποδακή, θα μιλά έτσι. Θα τα προσέχετε εσεί οι καπνιστέ αυτά. Εγώ που δεν είμαι καπνιστή, την έκανα να πούμε την εξέταση. Πάνε παρακάτω, λέγε. Σ' ακούω. Σήμερα, ε. Στην ουρά τι βλέπεις. Ποια ουρά. Στην ουρά στην της βαθμολογίας. Ε, Απόλλων έπεσε, θα σωθεί ο Λεβαδιακός ή θα πάει στα μπαρ, αν λειτουργήσει έτσι και τα λοιπά, και θα πέσουν τα Γιάννη να λαμούμε και Όφη. Και απ' έξω ο Λεβαδιακός μπαράς. Κομπότης μια φορά έπεσε, λέει, όταν ήταν στο ποδήλατο 8 χρονών, ξανά δεν έπεσε. Έπεσε, είχε βοηθητικές ρόδες, σκάλασε μια ρόδα δηλαδή, βοηθητική και έπεσε ο Κομπότης. Όφη ο Λεβαδιακός βλέπεις να κερδίζει Λιβαδιά. Φουλ, 0-1. Ο Μουτσούλας ο Καραγεωργίου θα το πάρει το διπλό, πιστεύω. Είναι πιο καλός προπονητής από ότι αυτοί εδώ οι σερσερίδες, ο Ίσης με τον Βέρα. Τι σερσερίδες και οι δύο. Θα το πω. Ε, πες. Παίζουν το σύστημα όσα βάλουμε και όσα φάμε. Ναι, ναι. Και καταφέρνουν και φέρνουν 0-0. Ναι. Μόνο αυτοί μπορούν να το κάνουν. Δεν ξέρω, λέω, κύριε, τι κάνουν αυτοί. Εγώ ξέρω ότι είναι σερσερίδες και οι δύο. Διώξαν τον Νίκο Παπαδόπουλο του Άβελ. Εντάξει, δεν πήραν Έλληνα προπονητή και γιατί πήραν μάλλον, τη Χιλή, Β' Χιλή και φέραν αυτού του φελού και του δύο. Να παίξουν όσα βάλουν και όσα φάνε. Και άμα ξέραν ότι θα πέσουνε. Τι.
άσερε που θα πάω εγώ να χρεωθώ εγώ πτώση σε ομάδα. Δηλαδή πιο εγώ κλείσει ένα ραδιόφωνο και θα πάω εγώ να πέσει το ραδιόφωνο στα χέρια μου. Ρε. Πλάκα με κάνεις. Ρε. Θα πέσει τηλεόραση στα χέρια μου. Ρε. Δηλαδή λόγω ακροαματικότητα γιατί μπορεί να κλείσει για άλλου λόγου. Υπάρχουν αστάθμινοι την παράγοντα. Πράσου αστάθμινοι παράγοντε, σαν χλαμάρα. Πάω εγώ εκεί πέρα που είναι σε μια εταιρεία πολιτή και θα πέσει η εταιρεία στα χέρια μου. Μισό λεπτό, ρε. Μισό λεπτό. Πέσει η εταιρεία στα χέρια μου γιατί δεν κάνω πωλήσει. Άμα θέλει να κλείσει η εταιρεία, α κλείσει για άλλου λόγου. Όχι στην πλάτη δικιά μου. Ρε. Πού πάμε. Όταν έγιναν τα capital controls και ναι. Μπήκαμε στην κρίση, κλείσανε πολλέ εταιρείε. Κλείσανε πάρα πολλέ εταιρείε. Έφταιγαν στα στελέχη ή αυτοί που διοικούσαν. Όχι, άλλο. Μα, αυτό κατάλαβε, ρε κόκκι. Όχι. Άλλο σου λέω. Υπάρχουν να και... κλείσει μια επιχείρηση γιατί ο τάφαγε το αφεντικό. Ή γιατί μπήκε το ΙΚΑ. Ή γιατί αυτό κτλ. Να κλείσει. Ωραία. Όχι εξαιτία. Στα χέρια μου μην κλείσει. Εγώ μην φταίω. Ναι. Εγώ μην κάνω το λάθο. Εγώ στην πλάτη μου μην μείνει. Ναι. Σκοράκια δίνει τώρα για να γράφει ο κόλπο. Λέγε τι θε. Αστέρα Τρίπολη Λαμία. Αστέρα Τρίπολη Λαμία. 2-0. Κάτσα τα γράψω. Ένα-ένα, τα θυμάμαι κιόλας. Αστέρας Τρίπολης, Λαμία. 2-0. Άλλο. Πανετολικός ΠΑΟΚ. Πανετολικός ΠΑΟΚ. 1-2. ΠΑΣ Γιάννινα Λάρισα. ΠΑΣ Γιάννινα Λάρισα. 1-1. Όφη Λεβαδιακός. Όφη Λεβαδιακός. 0-1. Ατρόμητος ΑΕΚ. Ατρόμητος ΑΕΚ. 1-1. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. 1-1. Πανιόνιος Ξάνθη. Πανιόνιος Ξάνθη. 0-0. Και Άρης Απόλλων Σμύρνης. 0-1. Ρε φίλε, από αυτά που δίνεις τώρα, ναι. Για την εφημερίδα έχεις δώσει ακριβώς τα αντίθετα. Ναι, άσε τώρα, εγώ μπορεί σήμερα να ξύπνησα. Δηλαδή, δίνεις άσο τον Αστέρα Τρίπολη. Σήμερα τσακώθηκα με μία στο δρόμο και μου γύρισαν τα μυαλά. Με μία το έλεγες μία τη μία. Μία τύπησα στο δρόμο. Περπατώντας ο δρόμος. Όχι, ρε, πάρκαρα τα αυτοκίνητα να πω. Ωραία. Έρχεται εκεί, λέει, εδώ λέει παρκάρι μου λέει. Ναι. Λέω, ποια είσαι εσύ, ένα πρεζόνι ήταν, μια ψηλή, ένα πρεζόνι. Σταμάτα. Τέλος πάντων, με κάτι τατουάζ, με κάτι αυτά. Λέω, έχεις κανένα πρόβλημα. Λέει, θα φωνάξω λέω, την αστυνομία. Της λέω, κοίταξε να δεις. Με λάθος άνθρωπο, λέω, θες να κάνεις διάλογο, λέω, σε παρακαλώ πολύ. Σου δίνω 12 δευτερόλεπτα να φύγεις. Λέω, γιατί τι θα γίνει. Λέω, δεν έχω δει γυναίκα, είμαι 51 χρόνια. Αυτός γιατί αυτή η κυρία γιατί θύμωσε. Ψαχνόταν να φάει ξύλο. Για το παρκάρισμα γιατί θύμωσε. Ρε, ψαχνόταν, σου λέω, άμα θες να μαλώσεις, ψάχνες. Ε, τέλος πάντων έγινε και ένα επεισόδιο τέλος πάντων. Όταν λες επεισόδιο. Με ψάχνει η αστυνομία. Σε ψάχνει. Ναι. Δηλαδή μπορεί να έρθουν τώρα. Ήρθε η Μόνικα ρε, που ήταν στο σπίτι η Μόνικα. Η Μπελούση. Και πήγα πελωτέ, μια αστυνομική ήταν έξω από το σπίτι και φωνάζανε πού είναι, τι κάνει. Και εγώ δεν άνοιξα. Όχι, εγώ είμαι στην επανομή. Όχι, η Μόνικα δεν άνοιξε. Γιατί να ανοίξει. Χωρίς. Δεν ανοίγει. Δεν ανοίγει. Τέλος πάντων και μου ήρθαν ανάποδα τα αποτελέσματα. Εγώ κοίταξε κόκκινα, άμα ξυπνήσω καλά, ξυπνάω καλά. Άμα ξυπνήσω στραβά, ξυπνάω στραβά. Επειδή 2-3 μέρες είναι ο λαιμός μου, η μύτη μου λίγο βαρύ, με ναι. Πέσει το ανοσοποιητικό μου σύστημα. Είναι λίγο βαρύ να πω. Να πίνεις βιταμίνη σε. Σε μπε, ξέρω εγώ τι. Να ανέβει το ανοσοποιητικό. Θα πίνω, εντάξει. Βάλε μια χιλιάρα εκεί. Χιλιάρα. Θα... Ναι. Τι είναι αυτή. Α, δεν μπορώ, είμαι δυσανεκτικός στις ταμπλέτες να πούμε. Πάρε τότε. Μόνο φυσικό άμα πιω. Δεν μπορώ να. Ρε φίλε, ξέρω πόσο είναι χίλιες μονάδες. Χίλιες μονάδες. 10 κιλά πορτοκάλια μπορεί να φας. Προτιμώ να φάω 10 κιλά πορτοκάλια παρά να με κάτσει το λαιμό να πούμε αυτή η ταμπλέτα. Πάρε, μην πάρει την αναβράζουσα, πάρε μία που να είναι. Χάπι. Ναι, ένα πάρω από το φαρμακείο εδώ, το Βαλαρούτσο. Να πάρω ένα. Δεν είναι του κύριου Βαλαρούτσο το φαρμακείο, τη κόρη του είναι. Το ίδιο είναι. Ή τη γυναίκα σου, δεν θυμάμαι. Το ίδιο είναι. Ναι, ο ίδιο γιατρό είναι. Εντάξει. Πήγε κανένα φορά στον άνθρωπο. Πήγα. Τι να σε εξετάσει. Το πουλί μου. Άστε, τι εξετάζουν οι δερματολόγοι. Τι εξετάζουν. Τι εξετάζουν οι δερματολόγοι. Γενετικά όργανα, χέρια, δερματίτιδες. Εσύ πήγες. Έχω πάει. Ναι. Γιατί εσύ τι ήξερες. Δεν πήγε για μένα. Α, δεν πήγες για σένα. Την πάτησες. Εντάξει. Λοιπόν. Κόκκινα δεν ξέρω αν το άκουσες, αλλά παλιός παίκτης του Ηρακλή, δεν θυμάμαι το όνομά του, σήμερα πήγε και ζήτησε κάποια παλιά δουλεμένα. Ναι, ήθελε κάποια λεπτά. Από το Ρέμο. Ναι. Υπάρχουν πολλοί παίκτες του Ηρακλή. Ναι. Οι οποίοι έχουν κάνει προσφυγή εναντίον του φυσικού προσώπου. Ποιο είναι το φυσικό πρόσωπο, ο Ρέμος. Ο Ρέμος. Εντάξει, από τη στιγμή που ο Ρέμος ναι. Είχε εκείνο το αφημί. Ναι. Λοιπόν, είναι και... το αφημί ενεργό. Φυσικά. Αυτό. Πληρώνει 50.000 ευρώ το μήνα, έτσι λέει. Μάλιστα. Έτσι λέει αυτό. Θα έπρεπε να έχει ξεχρεώσει μέχρι τώρα. Σωστά, δεν μπορεί. Ο κύριο, πώς το λένε τον άλλον, που έμοιαζε με τον Καρασγέρι, ο κύριο Παπαθαλασσάκης. Mm-hmm. Έχει το αφημί, είναι ενεργό. Φυσικά. Και αυτό είναι ενεργό. Φυσικά. Κύριο Καγιούλη είναι άλλο αφημί εκείνο. Όχι, το ίδιο. Πόσα αφημί άλλαξε ο Ηρακλής. Δύο.
Διαφημί. Ναι. Και είναι και τα δύο ανοιχτά τα άλλα και αυτό είναι το τρίτο που έχετε τώρα. Όχι, ρε, κανονικά είναι. Μάλιστα, εντάξει. Κανονικά είναι. Καλή ομάδα, τίμια μου ομάδα είστε. Τίμια. Το ανέντιμο ποιο είναι. Όχι, ανέντιμο να μην πληρώνει τον εργαζόμενο, να μην πληρώνει το ΙΚΑ, να μην πληρώνει το ΤΕΒΕ. Να μην πληρώνει την εφορία, να μην πληρώνει το ρεύμα. Αυτό είναι ανέντιμο. Να μην πληρώνει βασικά, να μην πληρώνει τον εργοδότη, τον εργαζόμενο. Αυτό είναι το χειρότερο. Το χειρότερο. Τα άλλα να πούμε, εντάξει. Στην αγορά είναι λίγοι αυτοί που τα κάνουν. Αλλά βέβαια. Του δίνουμε συγχαρητήρια δηλαδή αυτού που. Όχι, ρε, λοιπόν. Όταν έχει να κάνει με ποδοσφαιρικές εταιρείες, ακούγεται περισσότερο. Ναι, ναι. Εντάξει. Ναι. Όταν έχει, γιατί θα σου πει τώρα αυτός ο οποίος δουλεύει σε σούπερ μάρκετ, σε περίπτωση. Μην το κάνεις τώρα με αρμένικη βίζα τώρα, μην το κάνεις σύριαλ τώρα. Θα σου πει αυτός. Ναι, ναι. Ότι εγώ, φίλε, έχω να πληρωθώ 12 μήνες, ναι. 400 ευρώ το μήνα. Ναι. Και ο άλλος δεν πληρώθηκε ένα χρόνο 200 χιλιάρικα. Ναι. Δεν είναι το ίδιο. Φυσικά. Ο ένας είναι ποδοσφαιριστής και ο άλλος είναι, να πούμε, ναι, υπάλληλος. Ο ένας είναι θέμα επιβίωσης. Ναι. Όχι του άλλου, δεν του αξίζουν τα λεφτά και δεν πρέπει να τα διεκδικεί. Ναι. Τι λες μου. Αλλά σου λέω ότι, ναι, ο ένας διεκδικεί, ναι, μισθούς παινίας. Ναι. Γιατί ζούμε σε πολύ περίεργες εποχές. Ναι. Και ο άλλος ζητάει κάποια ποσά τα οποία. Α, μην του τα δώσουμε τα λουνού, δηλαδή, επειδή ζητάει πολλά και. Ρε, υπέγραψε δεν η εταιρεία. Είπα να μην το. Ρε, υπέγραψε σαν εταιρεία. Όχι. Πίσω από την εταιρεία. Ναι, τι είναι. Υπάρχει το φυσικό πρόσωπο. Το φυσικό πρόσωπο ή το φυσικό πρόσωπο. Ναι, τι. Είδες κανένα φυσικό πρόσωπο στην Ελλάδα να την πληρώνει. Με νοιάζει εμένα. Λέει 200-280 της ΑΕΚ. Ναι, ναι. Ποιο φυσικό πρόσωπο κυνηγήθηκε για αυτό το πράγμα. Ρε, είπαμε ότι η ΑΕΚ είναι ελεπρή. Ρωτάω. Ναι. Ο Ηρακλής το 10 με αυτά, ναι, που γίνανε. Ναι. Κυνηγήθηκε κανένα φυσικό πρόσωπο. Λεπρός και ο Ηρακλής. Και ο Άρης λεπρός. Όσοι χρωστάνε σε και φάγανε λεφτά από εργαζόμενους είναι λεπροί. Το λέω εγώ δημόσια. Η εταιρεία είναι, είτε ραδιοφωνικό σταθμό είναι, είτε εταιρεία σούπερ μάρκετ είναι, είτε ομάδα είναι, είτε είναι. Είδε κανένα φυσικό πρόσωπο. Είδε κανένα φυσικό πρόσωπο. Το φυσικό πρόσωπο ιδρύει μια να εταιρεία. Να καταδικάζετε. Με νοιάζει εμένα, τι είμαι εγώ δικαστή. Με συγχωρείς. Τι εσύ. Λες είμαι υπέρ του εργαζόμενου. Φυσικά. Με ποιο λέμε. Ωραία. Είσαι με τον εργαζόμενο. Ναι, ναι. Με ποιο τρόπο. Με το να λες ότι συμπαρίσταμε. Όχι, δεν συμπαρίσταμε καθόλου. Σε αυτή τη διαμάχη είμαι υπέρ του εργαζόμενου. Δεν συμπαρίσταμε. Με ποιο τρόπο είσαι. Με ποιο τρόπο. Λέω ότι η εταιρεία είναι λεπρή. Αυτό λέω. Δηλαδή, και τι είπε λεπρή και τι έγινε. Εντάξει. Το έκανε στα μούτρα από κοιμά. Εντάξει, και τι θε να κάνω. Και τι έγινε. Να κάνω το συνδικαλιστή, πάω τα μαζέψω εγώ. Αυτό είπα. Με τι να κάνω δηλαδή. Με ποιο τρόπο συμπαρίστασε, ρε φίλε. Δεν συμπαρίσταμε, ρε κόκκινε. Φιλάνθρωπο δεν είμαι. Λέω ότι η εταιρεία είναι λεπρή. Δεν συμπαρίσταμε σε κανέναν. Πρέπει να συμπαρασταθώ δηλαδή, τι να κάνω το φιλάνθρωπο. Ξέρω κι εγώ. Δηλαδή, άμα φάνε τα λεφτά του Κατσιαμίση, το συμπαρίστασε. Του πήρε και το ψυγείο. Τι συμπαράσταση ήταν αυτή. Σου έδωσε τα ψάρια με το ψυγείο. Ό,τι βλακία θες. Δεν επέστρεψε και το ψυγείο στον. Ό,τι ιστορία, ναι, θες. Τι συμπαράσταση έκανε. Φτιάχνει με το μυαλό σου. Βέβαια. Συμπαρίστασε εσύ. Λοιπόν. Εγώ τι κάνω δεν το δηλώνω. Ναι, 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 ναι. Εντάξει. Εντάξει. Ωραία, πάμε παρακάτω. Αν την ομάδα σου ζητάνε από του φυσικά πρόσωπα. Παρακάτω. Άλλο. Και καλά κάνουν. Μπράβο. Εγώ λέω ότι και καλά κάνουν. Άντε, μπράβο. Εντάξει. Εγώ λέω ότι και ναι, κάποια στιγμή ο κύριος Δρέμος, ναι, πρέπει να πει στον κόσμο τι, να πει ο τι συνέβη τότε, γιατί συνέβη. Δεν θα έχει λογοδοτήσει κανέναν ο Ρέμος. Αυτοί που λέγανε Ρέμος ζούμε νηφούλα να σε δούμε, θα τους απολογηθεί. Καλά κάνει και δεν λέει τίποτα. Άμα ήσασταν και λίγο έξυπνοι, τώρα που ο Ρέμος είσαι στα πάνω του, θα πηγαίνατε να πείτε μια κουβέντα, ρε Ρέμο, Ηρακλής είσαι, πηγαίνατε στον άλλο τον Αρναούτολου που έχει 200 εκεί στη Μύκονο που έχουν λεφτά, πείτε Αρναούτολου βοηθάτε. Αλλά εσείς βόδια είστε από πάνω μέχρι κάτω. Πάτε, τους βρίζετε. Θες να τους βρίζετε. Άμα σε βρίζει, εμένα με βρίζει ένας, δηλαδή τι έκανα. Άμα πεθάνει να πω στην κηδεία του, λυπάμαι. Δεν το κατάλαβα, ρε κόκκινε. Τους βρίζετε. Όχι, ρε, μα ζούμε, νηφούλα να σε δούμε. Οι άντρες. Όχι, ξέρω εγώ, τον άλλο το βρίζετε. Τον άλλο το βρίζετε. Τον Αρναούτογλου το βρίζετε. Λοιπόν, τον άλλο το πώς το λένε, το της Νέας Δημοκρατίας. Πώς το λένε αυτό το πολιτικό, ρε. Πολλούς. Που έψαχνε το Μαρινάκι με σένα να τον παρακαλάγατε και κλειστό Μαρινάκι το τηλέφωνο. Ο Καράγουλου. Ο Καράγουλου. Ψάχναν το Μαρινάκι να βγουν, του είχε κλείσει ο Μαρινάκι το γιατί τηλέφωνο. Γιατί εκθέτησε. Τι να εκθέτω, ρε. Τι να εκθέτω. Αυτό που λες είναι. Το κυνηγάτε, τον βρίζετε. Αυτό. Ωραία, βρίζετε του πάντε. Βρίζετε και το Σαββίδι και πάτε εκεί σιγά με εκεί να παίξετε με την Επανομή και τη Μηχανιώνα. Και τη θερμαϊκό θέρμανση. Τι να σε κάνω τώρα. Και τι θερμαϊκό θέρμανση. Και τι θερμαϊκό. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Σε βάλω μυαλό εγώ εσένα τα 50 χρόνια γαϊδούριδα. Σε βάλω εγώ μυαλό. Τώρα ποιο κάνεις. Τον Κιονάκη. Τι με πιάνει. Ο Κιονάκης όμως. Ο Κιονάκης όμως τι. Του τα φάγανε δικηγόροι. Γιατί δεν τα φάγανε δικηγόροι. Δεν λέγεται. Γιατί πήγε να σκοτώσει την Αφροδίτη Κοζανίτα, τη μαμά του αυτού. Πήγε η Κοζανίτα στο δικαστήριο και τον αδώσε. Κάνε δικηγόρο δεν του είπε τίποτα. Το λικουρέζο είχε και τον καθάρισε. Έλα, τελείωνε. Δεν τα ξέρει τα έργα. Μικρόσου τότε. Με κοιτάζ το μάτι. Πήγε πυροβολή στην Κοζανίτα, την πυροβόλησε, αστόχησε. Πήγε η Κοζανίτα, είπε με στο δικαστήριο, δεν ήθελα να με σκοτώσει.
Είχε και το λικουρέζο, έδωσε και κάτι φράγκα. Τελείωσε. Έλα, τελείωνε, άστο και ο Νακίσκο. Είχα βάλει ένα μήλο στο κεφάλι μου, κύριε δικαστά. Ναι. Και προσπάθησε σαν τον Γουλιέλμο Τέλο να το πετύχει. Ναι. Αλλά στόκησε. Ναι. Και ο δικαστής είμαι. Και εγώ λέω αυτό το παιδί. Τι να πει ο δικαστής, ρε. Αφού οι άλλοι ήταν ερωτευμένοι με τον Γιονάκη και δεν ήθελαν να τον καταδικάσει, ο δικαστής φταίει. Γιατί την πυροβόλησε? Για την παρακολουθούσε, τη ζήλευε. Ήταν αυτός 70 χρονών, οι άλλοι ήταν 40. Για τη ζήλευε. Καλά, ο Γιονάκης έχει περάσει. Τι έχει περάσει? Μιλάμε για μαζί με τον Παγιανόπουλο, ήταν η καλύτερη. Πράσε που έμαθε για τον Παπαγιανόπουλο. Σταμάτα. Η καλύτερη. Και ζήλευε. Εσύ ακόκκινα πας 70 χρονών και έχεις μια 40, δεν ζηλεύεις? Θες να σε ζηλεύει εκείνη δηλαδή? Με αυτές τις μαγούλες. Τι να σε ζηλεύεις? Αυτά τα γλυκάδια τι να τα ζηλεύεις? Εγώ δεν ζηλεύω, ρε φίλε. Μπράσε, εσύ δεν ζηλεύεις. Εσύ γεννήθηκες για να ζηλεύεις. Άσε τώρα. Δεν σε κάνω ψυχανάλυση εγώ εσένα. Βλέπεις μία τώρα. Βλέπω μία τώρα. Η οποία είναι 20 χρονών. 20 χρονών. Λουλούδι. Λουλούδι. Γάργαρο νερό. Γάργαρο νερό. Έρχεται ο γιος σου, λέει, πω πω θεά, μπαμπά, βρήκα την πιο ωραία κοπέλα και. Εγώ δεν έχω γιο, ρε κόρη έχω. Γιατί τα λέμε. Υποθετικά μιλάμε. Α, υποθετικά ένα γιο. Με το νου μας τα κάνουμε γιο. Η απάντηση ποια είναι? Ποια είναι η απάντηση? Μη χαίρεσαι πολύ. Ναι. Πριν από σένα κάποιος άλλος χαιρότερα. Ναι. Και μετά κάποιος άλλος θα την χαρεί και πάει λέγοντας. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή ο νόμος της ζωής είναι. Ναι. Τα λες τώρα εσύ τι που πέσανε οι μπαταρίες τώρα, τα λες. Δεν έπεσε καμία μπαταρία. Τώρα που πέσανε. Η μπαταρία δουλεύει μια χαρά. Δεν τη βλέπω. Κοίταξε. Το χατήρι δεν στο κάνω. Δεν τη βλέπω. Θα πάρει καμιά βούλα πλατιπόδα τώρα που έμαθα τη χώρα και με, τη... με τον γιατρό. Με την αεροσυνοδό. Εντάξει. Και θα σου πει είσαι κελεπούρης. Ναι. Δεν σε βλέπω να λέω. Ωραία φόρμα φορά. Σ' άρεσε. Την πήρα αυτή στα μπομάνια μου, τη δώσανε. Μπράβο τα παιδιά. Εσύ. Πολύ ωραία, μπράβο το στέλνει. Έπεσε το μάτι σου απάνω, ε. Ωραία, θα πα στο τηλέφωνο, άμα... μόλι τελειώσει με πει εμένα, εγώ τι δεν έδωσε φόρμα. Με ποιο δικαίωμα τον πάρω. Γιατί κάτι τέτοια κάνει εγώ μάθη. Μόνο το φαλακρό δίνεται, σου εμένα δεν με δίνεται. Σου είπε άνθρωπο τέτοιο πράγμα. Βράζει τι με λέει εμένα ο άνθρωπο. Γιατί βγάζει το μυαλό. Σε ξέρω εγώ τι. Καταρχήν διασύρει τον επιχειρηματία γιατί και βγάζει σχολή για μένα. Μου έδωσε ωραία φόρμα. Δηλαδή, όταν είναι ωραία. Και ξέρει γιατί είναι ωραία φόρμα. Γιατί έχω κορμί, ρε. Δεν με μπούλησα και εσένα. Χώρισε, του την είπα να ησυχάσει, του τη φύλαγα. Πόσο καιρό τη φύλαγε, λέει. Στη φύλαγα. Πόσο καιρό. Τώρα τη φόρεσε εγώ τη φόρμα επίτηδε. Για πέσει το μάτι, το νηστικό απάνω. Ναι. Μην πέσει νηστικό αμάτι απάνω. Νηστικό μάτι, ρε. Είδε τη φόρμα, ωραία φόρμα. Από πού την πήρε. Από τον τάδε. Παίρνει τηλέφωνο εδώ. Το φαλακρό μόνο δίνει σε μένα γιατί δεν με δίνει. Πήρα εγώ ποτέ κανένα να πω γιατί του έδωσε αυτού και δεν έδωσε εμένα, ρε. Σε ποιον? Ήρθε ο Τζουλό και λε δεν πληρώνω χρέο στο αυτοκόκκινο. Σιγά, ρε. Έφαγε τέσσερι πίτε. Σιγά, ρε. Δύο ζαμπονοκασερό. Σιγά. Μία παστούμα. Ήπια τι ήπια εκεί. Μη, καλά έκανα. Άντρε, πάμε σε διάλειμμα. Δεν σ' αντέχω, ρε. Some people call me the space cowboy. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψουν τα οριστικά του αυτοκίνητό σας. Τηλεφωνείτε στο 18133 και όλα τα υπόλοιπα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Γρήγορα αξιόπιστε και σας προσφέρουν την καλύτερη τιμή της αγοράς με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Το 2310-3390 είναι δικά σας, 955 και το μήνυμά σας το 54340. Μαζί μας η Εσκιάδη Βαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε Skoda, Kia, Hyundai, αυτοκίνητα έτοιμο παράδοτα, αυτοκίνητα πάρα πολλά για test drive, να τα αποκτήσετε, να τα κάνετε δικιά σας, να τα χαρείτε και να τα απολαύσετε με εγγύηση κατώτερης τιμής. Περισσότερα πηγαίνοντας μια βόλτα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή τηλεφωνώντας τώρα για να μάθετε λεπτομέρειες στο 2310-596-596. Ο Ηρακλής που παίζει. Εδώ παίζει με τον Άγιο το Σπάδο. Πόσο δίνει το διπλό? 12 φράγκα. 12 φράγκα το διπλό. Εγώ κοίταξε να δεις. Είναι 12 φράγκα ο Ηρακλής και 15 ο Άρης. Ναι. Καλά είναι. Πληρωμένοι παίκτες του ΑΕΤ, η ΑΕΤ του είναι. Τον πρόεδρο που άκουγα πριν του ΑΕΤ του, γιατί είπε ο Θωμαϊδης ότι θα αποβληθεί η ομάδα του ΑΕΤ του Σπάδο. Ναι. Οι πάντες εδώ είναι πληρωμένοι. Είπε αυτός. Ωραία. Ωραία. Οι παίκτες του Ηρακλή πληρωμένοι είναι. Μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν. Του βράζει το λίγο καιρό, τώρα πέρασαν οι μήνες. Πάνω από δύο μήνες ποδοσφαιρικά θεωρείται. Μέχρι δύο μήνες θεωρείται πληρωμένο. Είναι πληρωμένοι δηλαδή οι παίκτες? Ναι, έτσι ξέρω. Δηλαδή, αν παίξουμε διπλό τον Άρη, διπλό τον Ηρακλή. 15 επί 15, πόσο κάνουμε εδώ, κύριε? 15 επί 15. Κάτσε. 15 επί 15, 175. Όχι, περίμενε. Oh. 10 επί 15 μας κάνει 150 και 225. Τόσο κάνει. Ναι. 225. Ναι. Δηλαδή, άμα βάλουμε 10 ευρώ, πόσα παίρνουμε? Με 225. 2250.
Πόσα παίρνω, για πες μαθηματικά, έχεις καλό. 250. Σου έκανε το 15 επί 15. Ναι. Ναι. Να τα πετάξουμε δύο παιχνιδιάδα στο ίντερνετ. Ας καλύτερα στον ΟΠΑΠ, γιατί στο ίντερνετ μπορεί να μας τα φάνει. Λες. Τώρα οι δυο μας. Με τη μία, τι. Δομικών έργων έβγαλες, τι έβγαλες. Ναι. Δομικών. Βέβαια. Λοιπόν. Καλά, τι. Πάμε σε κόσμο. Όχι, δεν πάμε σε κόσμο. Έχει 5 γραμμές. Δεν με νοιάζει. Είπαμε 3 ώρα δεν βγάζουμε κανένα. Θα βγαίνουν οι ίδιοι εκεί, δεν μας χαλάσουν την εκπομπή. Άμα βγει θα τους κόψεις εσύ. Τι θα τους κόψω. Πάμε. Έλα, βίλε. Και μη κακακούμε. Κόψ' τον. Επόμενη γραμμή. Κάνα καινούριο. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Κόψ' τον. Δύο. Πάμε. Έλα, βίλε. Ναι, γεια σας. Κορίτσι μου. Καλώς τον. Θα με κόψεις και εμένα, βρε Σαρδανά, πάλε. Έχεις καιρό να πάρεις εσύ. Δεν βλέπεσαι τώρα τι, επειδή χώρισες έπιασε περίοδος, έτσι κάνει. Αν και να σου πω την αλήθεια, εγώ το έχω καταλάβει, δεν είναι για σένα, εσύ θέλεις κάτι πιο μπρουτάλ. Μπρουτάλ. Γιατί όπως και με την πρίζα, θηλυκό με θηλυκό δεν εφάπτεται. Ναι. Εσύ θέλεις κάτι αρσενικό, ναι, να... καλέ, καλέ. Να γίνεται παιχνίδι, ρε παιδί μου, αυτό λέω. Πάντως καλά έκανε, γιατί ξέρεις, και οι μπασκετμπολίστριες θυμίζονται, ρε παιδί μου, ότι είναι και αυτές μπρουτάλ, οπότε πιστεύω και κάτι καλύτερο. Α, γιατί ο γιατρός είναι, τα έχει φτιάξει με μπασκετμπολίστρια 1-91. Πάντως εγώ να σου πω την αλήθεια, Κωστή μου, ναι, επειδή στα δύο τελευταία μάτσο το τόσμο έχει παραμελημένη πάρα πολύ, δεν μου έχει πει τίποτα, αν και εγώ είδα τα εισιτήρια για Σιγκαπούρη και Μάλτα. Ναι. Και τώρα ούτε τώρα μου έχει πει τίποτα και ακούω εσένα και έχω αρχίσει και νευριάζω. Ναι. Λέω να τον κάνω να ζηλέψει. Άμα θέλεις και εσύ, ρε παιδί μου, να βγούμε να πιούμε ένα φραπουτσίνο έτσι, να ανεβάσουμε και ένα Instagram. Φραπουτσίνο. Να ζηλέψει ο τοτός. Ναι. Γιατί τώρα είσαι και εσύ διαθέσιμος από ό,τι ξέρω. Ναι, ο γιατρός με εγκατέλειψε. Ναι. Και επειδή σε ακούω κιόλας ότι είσαι και λίγο νευριασμένος, με κατέληψε ο γιατρός. Δηλαδή, συγγνώμη Βουλά, πιστεύεις ότι θα χαλαρώσει και θα έρθει με καλύτερη διάθεση? Ε, βέβαια. Ε, ναι, εννοείται. Θα του κάνω εγώ θυάσεις, να του μαγειρέψω ψάρια, ξέρει από ψάρια Κωστής. Έτσι. Και αυτή τη φορά δεν θα πληρώσει κιόλας, θα τα πληρώσω εγώ. Σου είπε τίποτα ο Τοτός για το δευτεριάτικο μάτς? Αφού σου λέω τίποτα, μου κάνει νερά. Θέλω να τον κάνω να ζηλέψει, δεν είναι δουλειά αυτή. Κωστή μου, θέλω να βγούμε και να ανεβάσουμε μετά η Instagram φωτογραφία, όπως ο Σαμαράς που είχε ανεβάσει με ένα φίλο του. Ναι, ο Τρίφωνας. Ναι. Ήταν στις πόδια ανάμεσα ο φίλος. Ναι, 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 ναι. Μια τέτοια φωτογραφία να ανεβάσουμε, να το κάνω να ζηλέψει. Δεν μπορώ άλλο. Ναι. Ξέρω και εγώ και εσύ ότι και εσύ θέλεις κατά βάθος, αλλά δεν το παραδέχεσαι. Έτσι. Γιατί είσαι και εσύ κρυφό ταλέντο. Ναι. Και άσχετα που δεν έχεις μισθάκι που είναι οφέρετες του ταλέντου. Μη. Και ναι, ρε παιδί μου, να βρεθούμε. Θέλω να κάνω ζηλέψει, έχω κινήσει. Μάθε με τον Τοτό και παίζουμε μέχρι τη Δευτέρα. Δεν μου έχει δώσει τίποτα. Δεν μου έχει δώσει τίποτα. Με τον Τοτό τη Δευτέρα. Δηλαδή σου έχω εισιτήρια για Μάλτα και δεν μου έχει δώσει τίποτα. Σου, σου, επόμενη γραμμή, πολλά. Αλλού τρώει, αλλού πίνει, αλλού πάει και το δίνει δηλαδή. Δεν είναι δουλειά αυτή, ρε Γρηγόρη μου. Δεν είναι δουλειά αυτή. Α, και Κωστή, να σου πω και το Πορζαϊκό το έχεις ή και αυτό πάει? Ωραία, σιγά μην μου το πάρεις, το όνομά μου το έχω τρελίσει. Κωστή, και να σου πω κιόλας έτσι για να σε κάνω κιόλας να ανέβεις. Έκανα και λεύκανση πριν από μια εβδομάδα. Φύγε! Επόμενος κύριος! Ναι, ναι. Έλα, φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Κωστή και Γρηγόρη, είμαι ο δικτυωμένος που πήρα προχθές και χάλασα την εκπομπή. Ναι. Ο Παοκτής, ο πολιτής. Ναι. Λοιπόν, εγώ έχω να πω ότι θα πάω στο Αγρίνιο με ένα φίλο να δω το παιχνίδι. Θα πάτε αρκετοί. Ναι. Λοιπόν, με αυτή τη φωνή θα πάω στο Αγρίνιο. Θα πάω χωρίς προστατευτικό. Παοκ, θα φωνάζει. Ρε, αλλοιωθήκατε οι Παοξίδες. Με γυναικεία φωνή θα πάνε φωνάζει Παοκ. Πολύ λεπτή φωνή έχει για Παοξίδες, αδερφέ μου. Ότι σιώνα μας έκανα σε έργο και ήμουν σκηνοθέτης και ήθελα δυο Παοξίδες, θα σε έκοβα. Λοιπόν, άκουσε λίγο. Λοιπόν, θα πάω και με την Ξάνθη, σοτ, όλα τα παιχνίδια που θα παίξουμε. Ναι, πού να μην φοβούνται να πάνε στα Αγρίνια αυτή. Χωρίς προστατευτικό δίκτυο, θα πάμε να το δούμε. Ναι. Και προσκαλώ όλους τους Παοξίδες που είμαστε πρωτοπόροι. Ναι. Και πλέον εμείς οι Παοξίδες έχουμε ένα πλεονέκτημα, διότι ξέρουμε πως δεν μπορεί να τιμωρηθεί η ομάδα μας. Έχουμε όλοι τελειώσει ποδοσφαιρική νομική. Ξέρουμε τα πάντα. Πώς μπορείς να κάνεις επεισόδια χωρίς να τιμωρηθείς και να κάνεις. Πράγμα που δεν πιστεύω να συμβεί. Εσύ τώρα κάνεις επεισόδια. Ότι αυτό το δίχτυ που έχουμε βάλει, το 8μετρο αυτό, προχθές με τον Άρη ένας είχε ανέβει στην 7 επάνω. Άμα κάνει κανένας προσπέφτει από εκεί, να δούμε τι θα λέμε ύστερα. Ναι.
Λοιπόν, και προσκαλώ τον Κωστή να έρθει, γιατί ξέρω εσύ, Γρηγόρη, και όπου και να θέλεις να σβήσεις, θέλεις λεφτά. Και λεφτά δεν μας θέλουν, έχουμε κέρασμα και εισιτήριο να το κάνουμε. Έτσι. Εγώ, φίλε, αν θέλεις, έρχεσαι, πάμε όπου θέλεις και κερνάω εγώ. Ω, βέβαια. Για αλλού... Για... Ωραία, θα έρθω, φίλε, γιατί κερδάει, θέλω κερδάει, να κερδάει, γιατί... Για αλλού είναι το θέμα. Για αλλού είναι το θέμα. Είσαι πολύ καλός προγνώστης. Ευχαριστώ. Πολύ καλός προγνώστης είσαι. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Καλή εκπομπή, παιδιά, και συγγνώμη για αυτή την ευήθηση λίγο. Ναι. Να είσαι καλά. Ναι. Παρακαλώ. Τώρα αυτός θα πάει να δεις πανετολικός ΠΑΟΚ. Με μεταλλική φωνή κι αυτός. Έλα, φίλε, ρε. Χαλάσαν οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ, με μεταλλαχτήκαν. Μα είναι αυτή η φωνή ΠΑΟΚΣΙ, ρε, φίλε. Ορίστε. Άμα δεν κάνεις εκεί τα σπρινιαρίσματα, να πούμε, Δευτέρα, Τρίτη, να πούμε, κατεβάζει. Χειρόφρονο να τραβάς. Μα είναι φωνές αυτές. Λέγε, ρε, φίλε. Χαλάσαν. Πάω και σε φίλε. Πάω και σε φίλε. Αυτό. Αυτό είναι. Δηλαδή δεν κάνει. Πάμε επόμενο κύριο. Έλα. Μάλιστα. Τέτοιο ακροατέ δεν τη. Τι θα έλεγα. Ναι, γεια σα. Καλώ ήρθατε, κύριο. Εγώ είμαι. Ναι, εσεί, ναι. Έχασαμε το μαύρο. Πώ το λένε το μαύρο, Κώστα, που έχασε τον γκολ. Τα δυο γκολ, μάλλον. Από τη... Απ' τη γραμμή, ρε. Από την Arsenal. Το δεύτερο φόρ της Arsenal. Το Lacazette. Όχι, ο Lacazette δεν ήτανε. Όχι, και όσο με τα μανάτα μυστέρα, πώς το λένε. Ο Παπεγιάν. Ο Παπεγιάν, ναι. Αυτό το ταγάρι από Παπαγιάν. Δηλαδή, συγγνώμη. Εσύ άκουσες. Το έπαιξα και το χάσαμε. Έπαιξα και τη Zenit των Arsenal, α πούμε. Τη Zenit. Με ποιον έπαιξε η Zenit. Δεν ξέρω πού έπαιξε. Φύγε, επόμενη γραμμή. Φύγε. Αδιάβαστε. Έλα, φίλε. Με τον πατέρα σου. Εσύ είσαι, φίλε. Αλέξανδρος. Λοιπόν, με έκοψες πριν από το που λέει. Έλα, έλα, πάρ' το χάπι να ηρεμήσεις. Πάμε. Άκου λίγο να σου πω. Ναι. Επειδή είναι πολλά προβοκάτσια στο Πανετολικό, καλά θα είναι οι παοξίδες, θα είναι προσεκτικοί, θα είναι αμάτιος να προσέχουν το αγωνιστικό χώρο, τα αντικείμενα και τα... Δεν δίνει εισιτήρια, ρε. Απαγορεύει την μετακίνηση. Μα την έχουν σημαίνει. Ακούστε τι σας λέω, παοξίδες. Έτσι δεν πάει κανένας. Θα πάνε εκεί οι γάβροι και... Θα πάνε. Θα κάνουν πισόδια μας θέλουν. Εμείς δεν πάμε εκεί πέρα. Απαγορεύεται. Γιατί... Καθίστε καλά, λοιπόν. Με συγχωρείς τώρα, να κάνω μια ερώτηση. Έλα, ορίστε. Άμα πάει ο κόσμος και συμπεριφερθεί όπως συμπεριφέρθηκε στην Τρίπολη. Ναι, άμα συμπεριφερθεί πέρα στην Ιταλιάνα θα σου πω εγώ τι θα γίνει. Αν συμπεριφερθεί όπως στην Τρίπολη, ποιο το πρόβλημα. Με την Τρίπολη. Ναι. Τέλος πάντων. Δεν θα μείνουμε σε αυτό. Γιατί ο κόσμος δεν ήταν εντάξει με στην Τρίπολη. Κύριοι ήταν στην Τρίπολη. Δεν λέω αυτό. Ήταν κύριοι. Αλλά μας έχουν σημάνει στη γωνία. Αυτοί θέλουν να μας κλέψουν το πορτάμα και φέτος. Δεν μας αφήσουν. Δεν μας αφήνουν να πάρουμε ανάσα. Καταλαβαίνετε αυτό. Και ένα δεύτερο. Γρηγόρη, επιζήτησα το τηλέφωνο από τον Καραπτόπουλο και δεν μου το έδωσε. Θα βρεθούμε κάποια μέρα, θα δω από το στούντιο, θα κάνω μια εκπομπή και θα πούμε από κοντά. Εντάξει. Θα τον διώξω αυτό και θα πάρω εσένα τελείως. Ναι. Θα τον διώξω, ναι. Θα πάει, άντε, γεια. Έλα, φίλε. Μάλιστα, ναι. Γεια σας. Γεια σας. Είμαι Πανοήλα. Από πού κατέβηκες εσύ. Και εσείς μας ακούτε. Κι αυτή Κωνσταντίνε. Χάλασε. Κι αυτή η τρελή χάλασε. Χάλασε. Κωνσταντίνε. Έλα. Σε παρακαλώ. Σας αγαπάω, σας εκτιμάω, κάνε κουμάντο, το χαρτί, να σωθώ. Φοβάσαι το αγρίνιο, ρε. Όχι, κάνε όχι. Κουμάντο το τρελόχαρτο θέλει. Ε. Α, θες τρελόχαρτο εσύ. Ναι, το ξέχασες. Με 20.000 το έχει. Έβγαλα φωτοτυπίες. Με 20.000 το έχει. Σταμάτα, ρε, κόκκινε. Σταμάτα, γιατί δεν καπνίζω από το βρωμοτσίγαρο εδώ πέρα με στο σκαχαστούκι μεσημεριάτικα. Φίλε, έχω κάνει 8 φωτοτυπίες στο τρελόχαρτο του Αλέξανδρο και Φυγό. Τα πουλάει 20.000 το ένα. Με 2.000 δίνω τρελόχαρτο. Κωνσταντίνε! Φωτογραφία έχεις. Ναι, ναι, άκουμε, άκουμε. Σε παρακαλώ, το χρειάζομαι, είναι επίγον. Το τρελόχαρτο. Ναι, μην άρα... αναλύσεις. Για σένα 40. Φύγε, επόμενος. Ξέρουν ότι το τρελόχαρτο είναι πολύτιμο έγγραφο. Να έχεις υπόψη σου. Ναι. Ιδιαίτερα αυτή την εποχή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Τι κάνετε, είστε πολύ ωραίοι, είμαι πέρα από Γιάννα Παοξής, Γιώχαν. Στα Γιάννα Παοξής. Το Γιώχαν είναι nickname, είναι τι είναι. Όνομα.
Γιώχαν. Είναι μια καταγωγή μητέρα μου από Ολλανδία. Ολλανδία, μάλιστα. Ναι. Κάτσε ρε φίλε. Ο πατέρας από πού είναι? Πατέρας μου από Γέννημα. Και πήρε ο υπηρώτης και τα βαφτίσια πήρε το όνομα του παππού της μαμάς. Πήραν άλλοι από... Α, ναι. Α. Εντάξει. Έχει και άλλα αδέρφια. Δεν έγινε σαν και η μαμά πάτησε πόδι και λέει τι, δεν θα δώσουμε και ένα όνομα δικό μου. Σωστό, Γιώχαν. Ωραίος. Σας έχω στείλει και μηνύματα σε εκπομπές και αυτά, εντάξει είστε ωραίοι αυτά. Δεν φοβάμαι το Πανατολικό. PSV είμαι. Την Προβοκάτσια τη φοβάσαι. Σιγάρ. Προβοκάτσια ναι. Όχι από εμάς, από τους δικούς μου. Ρε φίλε, είναι δυνατόν να κάνουν οι δικαίως, δηλαδή πρέπει να είναι τελείως. Στάσου ρε φίλε, μισό λεπτό. Κάνανε και στο Πανιόνιο. Στάσου ρε φίλε, προβοκάτσια η δική σου. Πώς δεν μπορεί να κάνουν, να μαλώσουν μεταξύ τους. Άμα πάει, η θύρα των ακροδεξιών και κάνει θύρα μαζί με τους αριστερούς και πλακωθούνε, δεν θέλει πολύ να γίνει το κακό. Έχει γίνει το κακό. Λοιπόν, τι λέει ο κόκκινος, τα προβοκάτσια. Οι άλλοι φταίνε πάντα. Ή προβοκάτσια. Η προβοκάτσια και οι άλλοι φταίνε πάντα. Άμα πάτε ρε 3.000 παοξίδες, 4, μια κερκίδα. Είστε δεξιοί, αριστεροί κτλ. Και μαλώστε για τα κόμματα. Πολύ θέλει να γίνει το κακό. Όχι. Λοιπόν. Τι θέλω να σας πω, παιδιά. Πάντως ένα μάτς είναι που ο Πανετολικός δεν το δίνει. Και έχετε, να μην πω τι μέντες έχετε κάνει. Όχι ο διαιτητής είναι κακός. Όχι είναι από τον Πειραιά. Όχι μας τη φυλάνε. Όχι προβοκάτσια. Όχι θα μας παίξουν δυνατά, όχι είναι κανίβαλοι. Τι κλαψιάριδες είστε εσείς μωρέ. Φοβάστε το Πανετολικό. Εγώ να πω ότι δεν παίζει ο Κυριακίδης ο τερματοφύλακας, ο Μωράρ, ο Γιαννιώτης και ο Καμαρά. Μάλιστα. Ο Γιαννιώτης. Όπως παιδιά να πω κάτι. Ναι. Προσπαθήστε, παίρνουν συνεχώς οι ίδιοι και οι ίδιοι, σας ακούω χρόνια. Τους κόβω. Τους κόβουμε, προσπαθείτε, ξέρω, ναι. Και πρέπει να... Γιώχαν, κάπως... ναι. Όπως πήρες και βγήκες εσύ, έτσι παίρνουν και δεν μπορούμε να ελέγχουμε ποιος είναι. Όσοι παίρνουν πολλές φορές θα τους κρατάμε 20 δευτερόλεπτα. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν πάμε να το κόψουμε. Θα το συντομεύσουμε όμως. Έλα φίλε, ναι. Γεια σας παιδιά. Όπα. Ο Καντίνας. Παλιός σκύλος. Έλα ρε Γιώργο. Γιατί βρίζεις τη Κεδούδη. Ποιαν. Ότι τη Κεδούδης. Ποιος στείλει καινούργιο. Ο Ρουζ, ο Ραπ. Ποιον έβρισα εγώ. Εσύ. Ναι. Από είπες μπροστά του εμένα. Είσαι φίλος μου. Α, γι' αυτό, Έχω οικειότητα γι' αυτό. σε ποια οικία. Σε ποια οικία. Να τα. Τα, τι κάνεις, Ο Αλμπερτόζης σε ψάχνει. Ναι. Ναι. Σήμερα τι αυτή, του κόκκινου είναι η ιδέα, του κόκκινου. Εκπομπή, ο ΠΑΟΚ θα δικηθεί. Τον ΠΑΟΚ τον κυνηγάνε, τον ΠΑΟΚ θα τον κάνουν προβοκάτσια, όχι ο Πειραιώτης είναι ο διαιτητής, όχι τον ΠΑΟΚ τον αδικάνε, όχι ο Πανετολικός θα παίξει δυνατά, αυτή η εκπομπή είναι. Ναι. Άκου, είναι τελειωμένα. Το ξέρω, ξέρω πόσο πονάει η καρδούλα σου, γέρο. Ναι. Και ας είναι. Πονάς. Πονάς! Γιατί? Πού θα πάρει όλος πρωτάθλημα και εσύ θα πας στην Ευρώπη Πέμπτη. Άμα δεν ήταν αυτός θα ήταν κάτω ποιος άλλος. Α, έτσι παρηγοριέσαι. Άμα δεν ήταν αυτός θα ήταν κάποιος άλλος. Ναι. Α, ωραία παρηγόρια βρήκες. Μάλιστα. Καλά ρε Γιώργο να σε κάνω μια ερώτηση. Ναι. Ναι, για πες. Σου λέει μπούρδες αυτός και τις υιοθετείς και λες τίποτα. Τι να πω, αυτός είναι σαν τον Αλέν παντού. Ήταν το ίδιο. Έτσι πάει τα κούκια του. Σου λέει ότι ο κόκκινος θέλει και το τρως και εσύ. Τι να κάνω. Το σιράκι που... Γιώργο. Το Γιώργο του χρόνου με δώσανε εντολή να κλείσω ένα καλό εστιατόριο να γιορτάσετε τα 50 χρόνια και να πάρει ένα σκύπελο. Αυτά ρε, πάνε με κάνεις εμένα έτσι, αυτά που κάνει ο Ψηπίδης. Ναι, ναι. Ναι, να πάρετε να κάνετε τα 50 χρόνια άτιτλοι, έτσι θα λέει ο τίτλος απ' έξω. 50 χρόνια άτιτλοι. Θα κάνει ένα βιβλίο με τις αποτυχίες. Γιατί βιβλίο με τις αποτυχίες, ναι. Τι πρώτα τα πάλι. Τι. Το κύπελο. Όχι. Θα βγει ένα βιβλίο, το γράψω εγώ. 50 χρόνια άτιτλοι.
Ωραία. Θα πουλήσει πολλά. Ξέρεις τι θα πουλήσει. Μόνο οι παοξίδες 30.000 αντίτυπα θα πάρουν. Γελάς, ε. Τι να κάνουμε. Θα βάλουμε εκεί τον Γράντα, τον Τσαρούχα, τον Καραμπέρι. Θα βάλουμε εκεί τον Σκόρδα, τον Σαουρίδη, όλους εκεί πέρα. Την πορεία τους στην ομάδα. Οι παίκτες, οι προπονητές που πέρασαν, οι πτώσεις. Το σουφλί, φωτογραφία θα βάλω. Εξώφυλλο. Ο Άρης τώρα είναι καλά. Ναι. Είμαστε καλά. Όχι καλά. Είναι όσο πιο καλά μπορεί να είναι. Πιο καλά δεν μπορεί να είναι. Από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα μόνο πιο άσχημα μπορεί να πάει. Σωστά. Από εδώ και πέρα μόνο πιο άσχημα μπορεί να πάει. Έπιασε το ταβάνι του, ανέβηκε από το ταβάνι, πήγε στην ταράτσα, κοιτάει τα αστέρια, κοιτάει τα φεγγάρια, κοιτάει τη μικρή άκρο, τη μεγάλη άκρο. Γεια σου Γιώργο! Εγώ θα είχα πάρει το αυτοκίνητο, θα ερχόμουν να του δώσω μία σαν τον Αλμπερτόζη τώρα. Ναι, αυτά που σου λέει. Όταν είχε δώσει τον Αλμπερτόζη, 25 χρονών ήταν. Τώρα είναι 75, δεν μπορεί να με προλάβει, θα φύγω εγώ. Πάμε επόμενη γραμμή. Άμα σε προλάβει όμως. Άμα με προλάβει. Το χέρι του παραμένει βαρύ και αυτό. Αυτό είναι κακό, ναι. Ναι. Έλα φίλε, ναι. Καλησπέρα. Έλα φίλε, ναι. Καλησπέρα παιδιά. Καλώς τον. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι, ναι. Πήρε εισιτήρια ο ΠΑΟΚ. Όχι. Όχι. Ζήτησε τίποτα να πάρει. Όχι. Έδωσε σε φυλάκι. Όχι. Είπαν ο παδί του. Δεν θα έχει παοξίδες μέσα, αδερφιά. Είπαν θα πάνε, ρε φίλε. Δεν θα έχει, Γρηγόρη, δεν θα έχει αγόρι. Μα που δεν έδωσαν, έδωσαν οι πάντε, δεν θα έχει. Αυτή που θα είναι μέσα. Δεν έχει, ρε Χαϊβάνι. Δεν παρακολουθεί τα ρεπορτάζερ το Χαϊβάνι. Αυτή που θα είναι μέσα και θα κρατάνε τέτοια κασκόλτα δικά μα θα είναι αλλωνών ομάδων. Αυτό ακριβώ. Τελείωσε, δεν είναι δική μα αφού δεν έδωσαν εισιτήρια. Απ' την πάει πάω και τηλεφώνησε εσύ. Όχι, εσύ δεν σπίτι, είμαι με ξέρει. Ο Χρήστος είμαι από Μηχανιώνα. Ναι, ρε Χρήστο. Δεν έδωσαν, έτσι δεν είναι. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Ναι, τελείωσε. Δεν έχει δικούς μας φυλάθλους μέσα. Αυτοί που θα είναι εκεί πέρα θα είναι άλλοι φύλαθλοι. Από άλλες ομάδες. Όσο για το δίχτυ, μια χαρά είναι το διχτάκι. Λίγο πιο πυκνό. Λίγο πιο πυκνό. Είδες τον άνθρωπο φτάσει και γίνει μεσήλικας, πώς αναθεωρεί. Όχι ρε, είπα οξύδες και έναν αρσάκιο, τι είπα άλλο. Συνδεσμοί του αρσάκιο, πολύ, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Έτσι. Ο γιος στην Ολλανδία, πιο τραλαμένος αυτός, άλλαξε πλέον. Μετά το πρώτο έφραγμα όλοι αλλάζουμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν έπαθε έφραγμα. Εντάξει, κοντά είναι. Έλα φίλε. Χειρότερο έπαθε. Τι έπαθε. Άστο, το λες, αφού το λες. Η μισή του καρδιά δεν λειτουργεί. Σώθηκε από θαύμα τώρα. Μιλάμε. Γι' αυτό σου λέω, τον ξέρω, αφού είναι φίλο. Και γύρισε. Παρακαλώ. Μετά από εκεί γίνεσαι καλός άνθρωπος. Χριστιανός καλός. Δεν μαλώνεις, ναι. Δεν κάνεις, δεν ράνεις. Μέχρι το πρώτο έβραγμα είμαστε. Μετά από εκεί καθαρίσαμε άντρες. Σταμάτα. Και μόλις ο προστάτης βγάλει, γίνει φεγγαράκι εκεί πέρα. Πάει στην οροδόχο κύριση και την κάνει φλερτ. Τι θα γίνει, θα μυρίζουμε καθόλου τον ατμό συνέχεια. Δεν κάνω, καθαρίζω τώρα. Καθαρίζει τον ατμό στη μάπα τη δικιά μου δηλαδή. Δηλαδή τι εκφράσατε στην μάπα. Ναι, δηλαδή τι είναι αυτό τώρα σε εκπομπή που κάνεις. Καπνίζεις. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Πληκτρολογώ τον ενοχλεί. Παθηκάρια. Κόπτονα. Επόμενος. Έβρισε την προηγούμενη εβδομάδα και είναι σε κίτρινη κάρτα. Επόμενος, ναι. Εγώ είμαι Λέω. Εσύ είστε Λέω. Ωραία, άκου. Βγήκε ο προηγούμενος όλο ήδη και ήδη βγαίνουν. Αυτό τους κόβω εγώ για να βγουν οι άλλοι. Ναι. Έχω τσαντιστεί τώρα γιατί εγώ είμαι πανετωτικός. Έχετε ιδέα τι έκανε πέρσι μέσα στο Γρίνιο και ο Πασχαλάκης και ο Λουτσέσκου. Πες τα φίλε, πες τους τα. Έχετε ιδέα. Θα κάτσουμε νομίζεις, εμείς δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε. Για πες να έρθουνε, μόνο αυτός που λέω. Πες μας τι κάνανε, κάτσε, πες μας τι κάνανε. Για τον Πασχαλάκη. Ο Πασχαλάκης, ο Λουτσέσκου και οι Μακεδόνες. Γιατί με τους άλλους θα έχουμε, εντάξει, είμαστε κομπλέ. Τι κάνανε, κομμουνιστής είσαι κομμουνιστής. Ό,τι θέλω εγώ, πες να έρθουνε, μόνο αυτός που λέω. Γιατί εμείς δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε. Με αυτά που μας έκαναν πέρσι με το πέναλτι του 85. Θα θυμηθούνε το ράμο, μόνο αυτός που λέω. Άντε να πούμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Να τα. Δεν τον άκουσα για αγρινιώτη αυτό. Ναι. Παρακαλώ. Παλαγία φανερωμένη μύριζε. Ναι. Ναι. Ορίστε. Έλα. Δεν ακούει. Επόμενος. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα φίλε. Ναι. Είμαι η κυρία Δέσποινα. Κυρία Δέσποινα, κλείστε το ραδιόφωνο. Γεια κυρία Δέσποινα. Κλείστε λίγο το ραδιόφωνο γιατί μικροφωνίζει. Ναι. Πείτε μας. Ποντίσαστε ένα επιτυχημένο δίδυμο. Συγχαρητήρια για αυτά που λέτε. Τα λέτε τόσο ωραία. Το ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί μοναχικοί άνθρωποι που κάθονται και σας ακούνε και παίρνουν ζωή από αυτά που λέτε. Παίρνουν το τηλέφωνο, σας πούνε μια καλημέρα, μια καλησπέρα και έχουν δηλαδή την επικοινωνία μαζί σας, αυτό σας αναζωογονεί. Δεν μπορεί τώρα κάποιος ακροατής να πάρει και να υποδείξει. Αν θίξει κάποιος κάποιον,
ή μιλήσει άσχημα, αυτό φυσικά δεν είναι σωστό και πρέπει να κλείσετε. Αυτό ακριβώς αλλά... είπαμε, κυρία. Πώς σας είπαμε. Ναι, αλλά δέσποινα, ναι. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι στο νοσοκομείο. Τι ακούω εσάς και έχω... Ναι, θα γίνω καλά. Να γίνεις. Ναι. Αλλά με την 24 ώρες, 24 ώρα ακούω Ράδιο Μετρόπολης. Όλο το τέτοιο δεν έχω τα ακουστικά σε αυτή. Για να μην ενοχλώ... Τους άλλους ασθενείς. Ναι, ναι. Ναι. Αλλά αυτό μου δίνει εμένα ζωή. Κάθεμα και ό,τι λέτε σας ακούω. Καλό ή άσχημο δεν με πειράζει. Καταρχήν εύχομαι ταχεία ανάρρωση. Άσε τα ο λόγος επιλογής που μια κυρία έκανε αθλητικό ραδιόφωνο και πριν ασχολούσε με τα αθλητικά ή είναι επειδή ακούτε κόσμο να σας πει. Έχω πέντε γιους, έχω πέντε γιους και η γη μου είναι φανατική που αξίζει. Από τους γιους το άκουσε η γυναίκα. Ναι, αλλά και πώς το λένε, είναι πάρα πολύ ωραία η εκπομπή σας. Μ' αρέσει ο δηλαδή. Ναι. Δηλαδή παλιά είχαν το Άρλεκιν και τώρα έχουν τον κόκκινο. Αυτό θέλετε ναι, να πείτε. Ναι, ναι. Αλλά θέλω να πω ότι το αν σας πει κάποιος ακροατής, μην μιλάνε οι ίδιοι. Αυτοί που παίρνουν έχουν κάποια ανάγκη να πούνε μια καλημέρα, να πούνε τη γνώμη τους. Ναι. Αφήστε τους να πούνε. Φωνάζουν εκεί. Αλήθεια είναι, κυρία. Να μην φύγουν, να μην προσβάλλουν μόνο. Μεγάλη μιλάνε... αλήθεια λέτε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Ερωτικά. Ταχεία ανάρρωση. Σταμάτα. Καλά, γεια σας. Να πας στο καλό και να γυρίσεις υγιέστατη. Αν και η φωνή σου όταν μας πήρες δεν έμοιαζε με άρρωστη. Μια χαρά ακούγεις. Άρα είναι... Μια χαρά είναι, τι. Έχει θέληση. Έτσι. Ορίστε. Ο άρρωστος ο άνθρωπος δεν φαίνεται. Ναι, βλέπω ακούγεται. Εσένα. Εγώ γενικά είμαι άρρωστος. Χουρχούρ, χουρχούρ, ε. Χουρχούρ, χουρχούρ, χουρχούρ και αψού. Λέγανε χθες το κουμπαράκι ναι. Και ο Κυλώνης για ηλεκτροπληξίες και για ρεύματα. Αλλά οδηγούσε και δεν μπορεί να στείλω. Έλα, κοιλιά μας κάνεις. Να πάθει καμία ηλεκτροπληξία ο Φαλακρός. Να γίνει χριστουγεννιάτικο δέντρο. Αυτό το χιούμορ σου είναι κόκκινο. Ναι! Από πού το από ποιο γωνία το κληρονόμησες ναι. Αυτό το χιούμορ, ναι. Έλα, Βίλε. Ναι. Ναι. Α, εγώ είμαι. Γρηγορή, όταν ετοιμάσεις το βιογραφικό σου, δώσω να το συμπληρώσω ο Κώστας. Πού να το ξέρεις, ρε Ζαχαρία. Άρε γάτα, είσαι μεγάλη γάτα. Δώσ' το να το συμπληρώσει. Ποιος είναι? Και να πάει να το παραδώσει. Είναι σίγουρη, δεδομένη δουλειά. Να είστε καλά ρε παιδιά. Να είστε καλά, μας κάνετε και γελάμε. Να είστε καλά ρε Ζαχαρία. Καλή ποιος Ζαχαρίας είναι αυτός. Γρηγόρη, δώσ' μου τον Παπαχρήστο το τηλέφωνο, μπορείς να μου το στείλεις με SMS. Θέλω να δώσω κάτι. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει. Είμαι SMS, είμαι... Εντάξει, ξέρουμε. Ξέρουμε. Σας ευχαριστώ. Οκ, okay, να είσαι καλά. Τι Μπαρμπα Χρήστο, τι θέλει να δώσει αυτός. Τον Πάτερ Χρήστο. Τι κάνει Πάτερ Χρήστο. Τον Παπαπάοκ. Ο Παπαπάοκ τι κάνει, μαζεύει λεφτά από άλλους και τα δίνει για δικά του. Τι κάνει. Όχι, τι βοηθάει κάνει. Κόσμο. Με τον άλλο τα λεφτά. Μόνο ναι. Που έχει κάνει πόσα παιδιά να ξεφύγουν από τη μάστιγα των ναρκωτικών, ναι. Επιτελεί τεράστιο έργο. Τους έστειλε στην ανεργία όμως. Έτσι δεν είναι. Πλάκα κάνω, ρε κοκκινή, μην τρελαίνεσαι. Αφού ο Παπαπάοκ με ξέρει. Πλάκα κάνω. Γρηγόρη, σήμερα ναι. Έμαθα ότι ο Φαλακρός έχασε το αεροπλάνο όταν ήταν φαντάρος και το αεροπλάνο έπεσε. Αλήθεια είναι. Αυτό το χιούμορ σας ρε παιδιά. Φίλε, το φίλε 563. Αυτό το χιούμορ. Η αλήθεια είναι ότι συνόδευσε ένα φίλο μας να πάρει το αεροπλάνο και το αεροπλάνο ήταν μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές τραγωδίες. Έναν είπε να πάει να τον αποχαιρετήσει και χάθηκε σάμα. Και σε ένα φίλο σου αυτοκτονήσανε ρε φίλε. Πέσανε από τα μπαλκόνια, κάνανε. Τι πάει να πει αυτό τώρα. Τι θες εσύ. Η κατεμιά σου όμως είναι γνωστή. Πόσοι πεθάναν γύρω σου. Πόσοι γύρω σου είναι άρρωστοι. Πολύ. Λοιπόν, εσύ φταίς. Φογκάς, ε. Κόλλησε από σένα. Κόλλησε από μένα. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα είμαστε παρέα για το τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής, το 23-10-3-90. Είναι κατελημένα από ό,τι βλέπω. Μαζί μας είναι η Σκιάδης Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Εκεί μπορείτε να πάρετε είτε Skoda, είτε Kia, είτε Hyundai με εγγύηση κατώτερης τιμής. Με τα περισσότερα αυτοκίνητα ετοιμοπαράδοτα και μια γκάμα απίστευτη προσιτή στο βαλάντιο των περισσότερων από εσάς. Ναι. Με τηλέφωνο για να μάθετε περισσότερα το 23-10-596-596. Ήταν κατελημμένες οι γραμμές, τρεις μιλάνε. Πάμε. Τι είναι ψέματα, αφού είναι τρεις. Ήταν κατηλημένες, δεν λέω ψέματα. Δηλαδή, γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα. Ήταν κατηλημένες. Πέσατε. Πέσατε. Παρακαλώ, ναι. Ναι, με ακούτε. Ναι, ακούμε, ναι. Ήθελα να συμφωνήσω πρώτα με την κυρία που μίλησε και είπε ότι ακούμε το Μετρόπολης, είναι γεγονός, όλο το 24ωρο.
Επίσης ήθελα να πω ότι ο κ. Ραπτόπουλος είναι ένας πρικισμένος δημοσιογράφος, αλλά ο Γρηγόρης τον ξελασπώνει στη συνέχεια. Αυτό είναι αλήθεια. Να πω και ένα ακόμα τώρα. Τέσσερις τόνους λάσπη με βγάζει. Την τρώω εγώ στη μάπα. Ναι, ακούστε. Εγώ είμαι ένας παουξής από Πρόγειο, Μουσελεμίδη, Λέανδρο, Φουντουκίδη. Α, τώρα κοντά. 80 χρονών είσαι. Ακούστε, ακούστε. Φέτος δεν είμαστε η κομπλεξική ομάδα, ο ΠΑΟΚ, που ήμασταν, που δεν είχαμε τον αέρα του πρωταθλητή. Και το γάλατε, δηλαδή θέλετε να πείτε αλήθεια, τη χωριατήλα από πάνω σας. Όχι, δεν παίζει με κομπλεξ. Με αποτέλεσμα, ναι, θα πάμε στον Πανετολικό, θα παίξουμε και θα κερδίσουμε. Δηλαδή, δυσκολεύουμε τα πράγματα με αυτά που λέμε. Δεν είμαστε ο παλιός, ο ΠΑΟΚ. Ο κομπλεξικός. Α, μπράβο, ναι. Δηλαδή, που ερχόταν εδώ μέσα οι μικρές ομάδες μας κερδίζανε. Όπως τώρα κάνει ο Άρης δηλαδή. Ο Άρης να ναι, πάρει την ισοπαλία από τον ναι, ΠΑΟΚ, ναι, να πάει μετά να φάει 4 γκολ. Άδικος είστε. Άστε να μιλήσει. Κέρδισε την ΑΕΚ. Καταλάβατε. Εδώ είστε. Άρα θα κερδίσουμε και θα έρθουμε χαρούμενοι. Εγώ δεν λέω ότι δεν κερδίσετε. Έχω μια ένσταση. Ναι, σ' ακούω. Ο Άρης σας έπαιξε τα ίσια και παλικαρίσια. Βεβαίως, βεβαίως. Κέρδισε την ΑΕΚ. Ναι. Και δεν ήταν κακός με τον Ολυμπιακό. Απλά ο Ολυμπιακός ήταν πιο εύστοχος από ποτέ στο φετινό πρωτάθλημα. Απλά ήταν τα πόδια του λίγο. Ήταν και τυχερός. Ναι. Οπότε ναι, νομίζω ότι είναι λίγο άδικο αυτό που είπατε για τον Άρη. Εντάξει, το παίρνω πίσω. Όχι, γνώμη εκφράζω. Δεν ήταν άδικο, ρε, ας τον άνθρωπο. Αλλά όχι, αλλά εγώ αυτό που υστερούμε εμείς δεν έχουμε τον αέρα μιας μεγάλης ομάδος. Τον αέρα της μεγάλης ομάδος την κάναν τα φράγκα του Σαββίδη. Τώρα, τώρα αυτή τη στιγμή ξέρετε ότι πίσω στο πίσω μέρος του μυαλού μου υπάρχει ότι μήπως χάσω και το πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό. Έχει το σύνδρομο του Καζαντζίδη, καλέ μου άνθρωπε εσύ. Ο Ολυμπιακός έχει τον αέρα. Βλέπεις, έριξε 4 γκολ. Ωδέ, εντάξει, έχεις δύο. Το σύνδρομο του Καζαντζίδη έχεις. Σ' αρέσει ο Καζαντζίδης. Καλά, είναι δυνατόν Πόντιος είμαι. Α, μάλιστα. Καλός άνθρωπος. Και δεν γουστάρει τον Ταλάρα. Δεν γουστάρω. Τον Ταλάρα. Εντάξει, μωρέ. Όλοι ποντί, είστε Καζαντζίδης. Καθένας, όχι. Εντάξει, και όχι Ταλάρας. Εγώ έχω κάνει εμβόλιο, εντάξει. Εντάξει. Να είστε καλά. Αντίο. Να είστε καλά. Παρακαλώ. Άκου, θυμάται τον Πρόγειο. Έλα, φίλε. Εγώ μιλώ. Εσείς μιλάτε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ανέστησα από Όσλο, Νορβηγία. Μάλιστα. Έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε, Κωστή και Κόκκινε. Ρε Σικοστήρα, χθες άκουγα την εκπομπή σου και είπες ότι κάποιος παντρεύτηκε μια μπασκετμπολίστρια που ήταν 1,93. Σήμερα έγινε 1,91. Τελικά τι έγινε αυτή να μην συμπυκνώνει τόσο πάλι. Είχε τακούνι δύο πόντους. Α, και κόπηκε δηλαδή και έγινε 1,91 σήμερα. Εγώ τα μπόγια και τα κιλά τα βρίσκω αμέσως. Και τις ηλικίες. Α. Να ξέρεις. Α, ναι. Λοιπόν, Κωστή, ήθελα να σου πω να με συγκεκριμένα για αυτό που πήρε ο Τάχα από το Αγρίνιο και... Ο Αργιανός από το Αγρίνιο. Ο Αργιανός από το Αγρίνιο, ναι. Με, δηλαδή προκαλούσε να με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ να πάνε από εκεί πέρα να τους κάνει την τα. Αυτοί δεν κάτι δεν μας ήσανε να πούμε τη Φενέρ που αυτοί τους οπαδούς που τους πήγαιναν η αστυνομία μέσα από τα σοκάκια τους να πούμε και βγαίνανε και τους κυνηγούσαν τους Τούρκους και να μας ήσουν. Δηλαδή αυτή η πρόκληση είναι γελία ρε Σικοστή να πούμε. Ας θυμηθούμε και λίγο τα παλιά και βέβαια τα πράγματα σφίξαν τώρα. Γιατί τότε τα πράγματα ήταν πιο χαλαρά. Υπήρχε Πασόκ, υπήρχε αλητεία. Υπήρχαν μετακινήσεις οπαδών, υπήρχε ξύλο, η αστυνομία δεν έκανε τίποτα. Τώρα μπήκε η χώρα σε μια μεγαλύτερη τάξη, να πούμε. Ήρθε... Ναι, κοιτάξτε να δεις όμως τώρα, νομίζω πως είναι λίγο, ας το πούμε, λίγο άτομο να βγαίνει να με κάποιος ακροατής και να δυναμητίζει ένα κλίμα, εφόσον, να πούμε, είναι αποφασισμένο, η ΠΑΕ δεν πήρε εισιτήρια και οι οπαδοί δεν θα κατέβουν. Δηλαδή, τι πρόκληση είναι αυτή, δηλαδή, ξαφνικά, δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε Κωστή. Μετά θέλουν μια ήρεμη, να πούμε, ας πούμε, ένα ήρεμο ποδόσφαιρο με τους οπαδούς να πηγαίνουν, οι αντίπαλοι να πηγαίνουν στα γήπεδα και να παρακολουθούν. Οι παοξίδες, ξέρω φίλε, είστε ήσυχοι και έχετε αλλάξει. Γίνετε καλοί άνθρωποι, καλά παιδιά και γίνετε πιο Ευρωπαίοι. Αυτό είναι αλήθεια, οπότε πρέπει να το τηρήσετε αυτό. Σωστά. Μην δίνετε συνέχεια στις προκλήσεις των κακών οπαδών των άλλων ομάδων. Εσείς τώρα πια είστε άνθρωποι οι οποίοι είστε πιο Ευρωπαίοι, παοξίδες. Έτσι. Λοιπόν, όχι, κοίταξε Κωστή, αυτό δεν θα το πω εγώ. Εγώ έχω μεγαλώσει από 12 χρονών, είμαι εδώ πέρα στη Σκανδιναβία γενικά, από Σουηδία και Νορβηγία, και τώρα είμαι 55 χρονών. Έχω αποκτήσει διαφορετική νοοτροπία. Βέβαια, τι έγινε ο πολιτισμένος ο Πάουξης, τι πλάκα κάνεις. Μαζί με, μαζί με τα χρήματα ήρθε και ο πολιτισμός, είναι λογικό αυτό το πράγμα. Τι τώρα να πετάνε μπουκάλια, μαλαματίνες και παπούτσια και ανοησίες τώρα. Ο Πάουξης έγινε μεγάλος, τι. Ο Πάουξης είναι τώρα ο πρόεδρος του, δεν είναι πια ο λαός του.
Έχεις δίκιο. Επόμενη γραμμή. Έχει δίκιο ο φίλος. Ναι. Ο κύριος πρόεδρος, το έχει ο λαός του. Παλιά ήταν. Έλα φίλε. Ναι, γεια σας. Καλώς τον. Τι κάνετε. Καλά, εσείς τι κάνετε. Δεν μιλάω. Δεν καταλάβαμε, ξαναπάει για πείτε τι. Το κόκκινο θέλω να μιλήσω. Μίλαμε πιο θέλει. Ορίστε. Γεια σου, κόκκινο. Γεια σου, φίλε μου. Εγώ είμαι παοξής 30 χρόνια στη Γερμανία. Mm-hmm. Και που ήμουν στην Ελλάδα, στην Τούμπα, εκεί εμένα, εκεί είναι το σπίτι μου, το πατρικό, δεν ήμουν ούτε χωριάτης, ούτε κανένας να πετάω μπουκάλια και να κάνω και να ράνω. Αυτό ήταν ίσχυρο. Κάτι άλλο, ρε φίλε, κόκκινε. Πες το διπλανό σου. Ναι. Συγγνώμη, μη με κλεισείς το διπλανό σου. Αυτός που μεγάλωσε. Εγώ είμαι απολύτης. Στην Τούμπα. Εγώ είμαι απολύτης, ρε φίλε. Εσύ θες να είσαι. Εγώ θέλω να είμαι χωριάτης. Εσύ θες να είσαι, ούτε χωριάτης είναι παοξίδες, φίλε. Βλέπουμε και τους Ολυμπιακούς και τους Παναθηναϊκούς που κάνουν τερμίν, πώς το λέμε, στη Γερμανία, δηλαδή για να σκοτωθούνε, να μαχαιρωθούνε. Ξέρω, ρε φίλε. Έχεις δίκιο, ρε φίλε, συγγνώμη. Έγινες πολιτισμένος, το ξέρω. Χρονιά. Τι φταίω εγώ που έγινες πολιτισμένος. Είμαστε απολιτιστοί. Εσείς, παοξίδες. Όταν δεν λασάλ βγάλατε, όχι, είστε πολιτισμένοι. Πάρα πολύ. Και με τη θρησκεία. Με τη θρησκεία, βέβαια. Δεν βρίζετε τις μάνες των άλλων. Δεν κλέβετε στα εστιατόρια. Είστε καλοί. Χασίσια δεν πίνετε, έχεις δίκιο. Αυτό λέω και εγώ. Είστε καλοί. Αν στη Γερμανία το χασίς είναι στη στάση μπροστά, στον δρόμο. Μη. Παρακαλώ, μην νομίζω ότι η Γερμανία είναι καλή. Κύριε μου. Ακούγεστε. Βεβαίως. Ακούγεστε ένας άνθρωπος πολιτισμένος, μορφωμένος. Πάω ξύλινα. Δηλαδή. Βέβαια, τι. Είμαι 30 χρόνια στην Ευρώπη εδώ πέρα. Γιατί και η Ελλάδα είναι Ευρώπη, φίλε. Βέβαια, τι είναι, άκουλε. Η Ευρώπη, βέβαια. Η Ελλάδα πολιτισμός. Αν πατήσει Ευρώπη, γιατί δεν πατάς ποτέ το Facebook. Είστε πολιτισμένοι, πάω ξύλινα. Βρε, εγώ αυτό είπα. Τι είπα εγώ. Τι είπες αυτό. Είπα ότι οι παοξίδες είναι πια άνθρωποι πολιτισμένοι. Ποια είναι η Αθήνα, ρε φίλε. Το συνοθήλευμα που μαζεύτηκε από παντού. Είναι καλύτερο από εμάς. Εμείς είμαστε μια χαρά, φίλε, στη Μακεδονία πάνω. Ποια Μακεδονία, ρε φίλε, στη Γερμανία είσαι εσύ. Ποια Μακεδονία, 30 χρόνια είσαι, βέβαια. Το πατρικό μου, φίλε, στην Τούμπα. Βέβαια, και το πατρικό σου, εσένα τώρα είναι στην Τούμπα, τώρα τι κάνει τρέχει στα Αιγύπτια. 30 χρόνια εξωτερικό είσαι. Ποιο πατρικό. Σπόρου, έρχομαι κάθε χρόνο, φίλε, και 3 φορές το χρόνο. Κατάλαβες, γιατί αγαπώ την πατρίδα μου. Αγαπάς την πατρίδα σου. Την Ελλάδα, την αγαπώ. Καλά κάνεις, φίλε, και είσαι πολιτισμένος άνθρωπος, εγώ τι είπα. Και μην νομίζει εδώ πέρα βγαίνουν τα φράγκα στον δρόμο και είμαστε πολιτισμένοι. Τίποτα. Εδώ είναι απολύτης όλοι στη Γερμανία. Α, και πήγες εσύ στη Γερμανία ο Παοξής να τους διδάξεις πολιτισμό. Έγινε, φίλε, πάμε στην επόμενη γραμμή. Βέβαια, τι λες τώρα. Καλά που πήγαν οι Παοξίδες στη Γερμανία και η Γερμανία έγινε κράτος. Πολιτισμένο. Παρακαλώ. Βέβαια. Καλά λέει, τι. Κοίταξε και από την Τούμπα ο άνθρωπος. Από ωραίο μέρος είναι. Και ξέρεις τι πολιτισμό έχει η Τούμπα. Βέβαια. Πάμε στον επόμενο κύριο. Μάλιστα. Θα πάλι παοξίδε στο Αγρίνιο. Τρελώσε. Εδώ θα είναι. Έλα, φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Από Αγρίνιο τηλεφωνώ, Ολυμπιακός είμαι. Εγώ να πω ότι δεν ξέρω αν υπάρχει ούτε ένας Αριανός του. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος Αριανός στο Αγρίνιο. Αριανός στο Αγρίνιο. Πού να βρεθεί ο Αριανός στο Αγρίνιο. Δεν μπορεί να πάρει ο Αριανός από εδώ και να πει ότι λίγο ότι παίρνει από το Αγρίνιο. Αριανός από το Αγρίνιο, ξέρεις ποιος είναι. Ο Καλαϊτζίδης. Πήρε γυναίκα από το Αγρίνιο και ο Καλατζίδης ήταν Αργιανός. Η γυναίκα του Καλατζίδη, του Δημήτρη, είναι από το Αγρίνιο. Ένας Αργιανός από το Αγρίνιο. Έλα, ρε φίλε, τελείωνε. Μισός Αγρίνιος. Τέλος πάντων, εντάξει, το θέμα είναι ότι δεν χρειάζεται ο ΠΑΟΚ. Δεν χρειάζεται νομίζω τώρα να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία για προβοκάτσεις και τέτοια κλπ. Ο ΠΑΟΚ θα πάει, έχει καλύτερη ομάδα, θα έρθει με το Αγρίνιο, λογικά θα κερδίσει. Τελειώνει το θέμα εκεί. Τώρα όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε, ρε παιδιά. Έτσι. Ο Πανετολικός κατεβαίνει, έχει κάποιες απουσίες, εντάξει, ούτως ή άλλως. Θα αρχόταν, θα κέρδιζε τελείως το θέμα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το ψάχνουμε άλλο. Δηλαδή, ακόμη και επεισόδια να γίνουν, ας μην τρελαθούμε τώρα. Ο ΠΑΟΚ ξέρει τι γίνεται, ξέρει για αυτόν τον λόγο δεν θέλει να πάρει εισιτήρια μες στο Αγρίνιο. Ξέρει ότι... Για κορόιδο δεν έχει πάει ΠΑΟΚ. Πάει ΠΑΟΚ και φέρνει τον πολιτισμό, ρε. Εντάξει τώρα. Τι εντάξει τώρα. Έχεις την ΠΑΟΚΣΥ τώρα, ο άλλος είχε προηγουμένως λέει, γεια σας, είμαι ΠΑΟΚΣΥΣ, θα πάω στο Αγρίνιο εκδρομή. Δεν βγήκε να πει ρωμα για τον ΠΑΟΚ να πούμε. Άρα είμαστε μπροστά, φίλε. Σας περάσαμε στον πολιτισμό. Πάμε επόμενη γραμμή. Έτσι, Γρηγόρη. Άσε τελειώσει ο φίλος. Τι είπες, Γρηγόρη, κοιμήθηκες, ρε. Άσε τελειώσει. Έληξε αντιλιάρη, Γρηγόρη. Παρακαλώ, ναι. Ναι, κύριε Κόκκινε. Παρακαλώ.
άρχισε στην εκπομπή με αυτό το θέμα, ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει πρόβλημα για προβοκάτσια στο Αγρίνιο. Γιατί ανακοινείται τέτοια θέματα? Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Καλά σε λέω. Είπα ότι το μοναδικό γιατί πρόβλημα... Γιατί λόγο το ανακοινείται? Όλοι οι αθλητικογράφοι, όλες οι αθλητικές εφημερίδες είναι υπεύθυνες για αυτή τη βία που υπάρχει στα γήπεδα. Λοιπόν. Εσείς φταίτε όλοι. Καλά λέει. Για σκότωμα είστε. Καλά λέει. Είδες τι τον έκανε στον άνθρωπο. Τον έκανε στον άνθρωπο. Τον έβγαλες από τα ρούχα του. Μάλιστα. Τι μάλιστα. Δεν ξέρω το θέαμα πώς θα είναι. Ορίστε. Το θέαμα δεν ξέρω πώς θα είναι. Αν βγεις από τα ρούχα σου. Ναι. Φίλε, μην το βγάλεις από τα ρούχα του, δεν θα σε αρέσει και πολύ. Πάμε επόμενη. Ναι, φίλε. Το μοναδικό πράγμα που έχει να πάθει ο ΠΑΟΚ ναι, και να φοβάται είναι η προβοκάτσια. Πώς σου λέει ο άνθρωπος θα έχει προβοκάτσια, εφόσον δεν θα πάει ο κόσμος κάτω. Εσύ τι ανακαινήσεις. Σαν βρωμόγρια που είσαι, θες να γίνει κακό και γράμμα του ΠΑΟΚ. Έτσι λόγο. Έτσι. Πάμε επόμενη γραμμή. Ό,τι πεις. Μετά εγώ θα φταίω. Λέγε φίλε. Γαμπτόπουλε. Μάλιστα κύριε. Κόκκινος. Εδώ είναι. Λοιπόν, Γιάννενα. Γιάννενα. Λοιπόν, πάω κάρα μέχρι κόκαλο. Αυτό είναι παλιό. Πόσο χρόνο είσαι, φίλε? Καβάλα τώρα 7 τρίτου είχα γενέθλια, μπαίνω στα 54. Νάτος. Κανίβαλος παλιός. Λέγε φίλε. Κανίβαλος παλιός. Α, μπράβο. Λοιπόν, η φαλακρή κάμπια τι κάνει? Καλά είναι η φαλακρή κάμπια. Την ακούω, ψέλι και είναι μάγκας και ωραίος. Παλιός. Μ' αρέσει. Παλιός. Λοιπόν, όσο ακούω τα φιλαράκια, είμαι ακροατής και πολλά. Εντάξει, να μην ξεχάσω, θέλω τα βράδια, γιατί μας κλείνει κάποια μεσημέρια η εκπομπή από τα Γιάννενα. Τα βράδια. Δεν ακούμε κόκκινε, ναι. Τα μεσημέρια πολλές φορές, κάποιες Τετάρτες, μας κλείνουν. Θα χαλάει ο αναμεταδότης φαίνεται. Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε αυτό. Δεν ξέρω, κόκκινε μου. Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε εμείς αυτό. Είμαι θαυμαστής στην εκπομπή, τη δικιά σου το μεσημέρι και της φαλακρής κάμπιας και το πρωί. Με το ραπ. Ο ραπ είναι αποθέωσή μας. Λοιπόν, με λίγα λόγια. Πες το με λίγα λόγια. Γιατί έχει δίκιο και λέει πάμε γρήγορα. Ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να υπενθυμίσω και να πω δύο κουβέντες. Μας ζηλεύουν λίγο πολύ γιατί έχουμε κάνει μια ομάδα πλήρης νομίζω. Ομαδάρα, κάναμε ευγενικού το λαό. Βέβαια. Έτσι, μπράβο. Και για την ομάδα της ψυχής μας στους παοκτήδες που πρέπει να δίνουμε το πάνω απ' όλα το 100% το σεβασμό. Πρόσεξε κόκκινε, τι λέω, το σεβασμό που έχουμε. Και αυτή την ομάδα να την αγαπήσουμε, να την έχουμε στην ψυχή μας και ο καθένας ακροατής που είναι στην ομάδα του, αντιστρόφως και όπως έχει. Σωστά μιλάτε. Έτσι δεν είναι, ναι. Να το σεβόμαστε και θα σεβόμαστε και τον Αριανό και τον Ελεκλειδί και την Καλαμαριά. Εγώ το πάνω απ' όλα θέλω η Καλαμαριά να ανεβεί στη μεγάλη κατηγορία. Είναι φραγματάκι, ξέρω, θα το έχει πάθει αυτός. Η Καλαμαριά... Από υγεία καλά είσαι ράστα τα υπόλοιπα. Η Καλαμαριά και ο Ηρακλής θα είναι η δύναμη... Με ακούτε? Πολύ καθαρά. Η Καλαμαριά και ο Ηρακλής θα είναι η δύναμη. Ωραία, άλλο θέμα. Βόρεια Ελλάδα. Ρε, άλλο θέμα. Εγώ θέλω να πάμε, ραπ, φαλακρή αρκούδα. Ναι. Φαλακρή αρκούδα. Ναι. Έλα, σ' ακούω και... Από υγεία καλά είσαι, λέω. Δόξα τω Θεώ. Ούτε μπαλονάκι, ούτε τίποτα. Και εσύ, όχι ρε, τι τσίμπορο πίνουμε τώρα. Α, το τσίμπορο μιλάει. Φύγε, επόμενη γραμμή. Λέω και εγώ, ρετάρι τώρα από τη Βαλβίδα ή από το τσίμπορο. Ναι. Φίλες φορές από το τσίμπορο να ρετάρι. Λέγε, φίλε. Ναι, φίλε. Εγώ είμαι. Βέβαια, εσύ. Κυριακή Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3. Ναι. Πίσεσπαρ Σφιντεύσκι Βιερίνια. Ωραία. Θα πάμε ένα γκολ από Στραβοκόλ. Αυτό. Ψαπατσούλικο γκολ, ναι. Τι άλλους να λέμε και τι να λέμε. Έτσι. Εγώ δεν φοβάμαι την Κυριακή. Θα πάμε για την 22η νίκη και γεια σας να πούμε. Και μετά θα ξεκουραστούμε και όπως θα πεις εσύ μετά με την Ξάνθη, πόδια ανοιχτά, πόδια κλειστά και ζάρκες λούπος. Πώς λένε οι παλιοί παοξίδες, έτσι δεν λένε. Εσύ πόσο χρόνο είσαι? Εγώ 47 είμαι. Είσαι στο όριο εσύ. Ούτε νέο σε λένε ούτε γέρο. Ναι. Το όριο τι, εντάξει, εγώ είπα τη γνώμη μου τώρα. Καλά έκανες. Ναι. Ο επόμενος τώρα πέρασε, είπαμε. Εντάξει. Πάμε στον επόμενο. Είδες, θέλει να θυμάται και τα παλιά τα
Δηλαδή πάνε στον πολιτισμό, αλλά θέλουν να έχουν και την ιστορία. Τα. Λέγε φίλε. Ναι. Ναι, για σας. Καλώς τον. Η εκπομπή πολιτισμένη και απολύτιστη. Εδώ η πολιτική. Παρακαλώ κύριε, εμείς είμαστε μεγάλη κρυκά και πιάνο. Ναι. Είμαστε εκπομπή λόγου και τέχνης. Έτσι. Τελεία. Χωρίς. Με κάτω από τρία πτυχία δεν τηλεφωνεί κανείς. Έτσι. μια ερώτηση σοβαρότατη τώρα. Έχετε, έχετε διδακτορικό. Ναι, έχω τελειώσει. Μάλιστα. Αν έχετε διδακτορικό, μπορείτε να μας ρωτήσετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Μια ερώτηση τώρα σοβαρή. Το Brexit γνωρίζετε ότι από την Αγγλία σιγά σιγά μας φεύγουν, μας διώχνουνε. Ποιος? Όχι. Με το Brexit γνωρίζετε. Έχετε όχι. Το Brexit για να γίνει αυτό, πάει. Καταρχήν το θέμα το έχει η ίδια η Αγγλία. Βρε, το ξέρω αυτό από εδώ πέρα και εγώ εδώ πέρα είμαι και τα βλέπω. Ναι, έχουμε και εμείς, φίλους στην Αγγλία, άνθρωπε μου, και μιλάμε καθημερινά. Ποιον έχεις φίλος στην Αγγλία? Όλους. Το Brexit τώρα πάει να βγει χωρίς συμφωνία ή να βγει με συμφωνία. Άλλη είναι η ερώτηση, όχι για εμάς πολίτες. Άλλη είναι η ερώτηση που ήθελα να κάνω. Αν έχετε ψάξει, αν μετά το Brexit υπάρχει περίπτωση να αποκλείσουν και όλες τις αγγλικές ομάδες από διοργανώσεις. Χαζή είναι, φίλε. Ποτέ δεν. Καλά ότι. Το ξέρω ότι όταν βγήκε η Αγγλία, η Ευρωπαϊκή Ένωση τους είπε δεν θα σας ξαναθέλουμε μέσα. Δεν τους είπε σας παρακαλώ ελάτε πίσω. Ο λόγος που τους πιέζονται και γίνεται όλο αυτό το παιχνίδι. Θα σου πω κάτι για να συνοηθούμε. Αν ρωτάς σοβαρά. Όχι, πάει εκπομπή. Όσο ωραία σου μιλάω για να ξέρουμε για τις αγγλικές ομάδες άμα θα ερωτήσεις. Υπάρχει ένας άνθρωπος. Υπάρχει ένας άνθρωπος που θυμίζει Έλληνα πολιτικό. Ο Φάραντς. Έκανε, ό,τι, έκανε ό,τι μπορούσε για να ψηφίσει ο κόσμος Brexit και όχι Remain. Και μετά άφησε την κυρία να κάνει κουμάντο. Και βλέπεις ότι δεν περνάει τίποτα. Οι περισσότεροι Άγγλοι σε ό,τι δημοσκόπησε εκείνη δεν θέλουν να φύγει η Αγγλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει τίποτα άλλο μας. Γιατί? Μόνο αυτό ήθελα να ρωτήσω. Περίμενε, ο λόγος είναι πρώτα εμπορικός. Άλλο να πηγαίνεις τώρα να περνάς σε 10 λεπτά και άλλο με διαβατήρια γιατί θα αλλάξει, θα πάμε σε μια εταιρεία. Τελείωσε, άσχο. Φύγε ρε φίλε, φύγε από το κεφάλι μου. Επόμενη γραμμή. Δεν το ξέρει το θέμα. Τον ενοχλεί. Λέγε φίλε, ναι. Ναι, γεια σας. Καλώς τον. Είμαι ο απολύτης που πήγε στη Γερμανία, ο Παοξής, από τον Βοσπόρο. Ας πω κάτι φίλε, όταν κάνεις τη μαρμίτα, ας σου δώσω μια συμβουλή. Πες στους μάγκες να κόβουν τα τσιγάρα. Δεν είναι καλό που δείχνεις την τηλεόραση τα τσιγάρα. Γιατί? Δεν είναι καλό. Απαγορεύει το τσιγάρο στην Ελλάδα. Εσύ είσαι Παοξής, δηλαδή πήγες εκδρομή και μιλάς για τα τσιγάρα. Συγγνώμη, πάει χάλασε το τσιγάρο να δείχνεις εκεί 3-4 ετών. Τελείωσε, πάει χάλασε. Ρε Σαββίδη, τους αλείωσε στο DNA. Καλείωσε, μας έκανε, ναι, μας σας έκανε πως έκοψε το μουστάκι η Λάσκαρη, το Γιωργίτσι, σας έκοψε και το μουστάκι να μου. Θέλω να πω κάτι το κόκκινο. Ότι γουστάρεις ρε μαγκά. Κάνε μόνο σου πρόγραμμα παλικάρι, μου είσαι παλικάρι και είσαι πολιτισμένος, αυτός είναι απολύτιστος, γεια. Επόμενος. Είδες οι παοξίδες τι είναι, πολιτισμένους θέλουν, κατάλαβες. Πάει τελείωσε δηλαδή. Ορίστε. Ρε Σαββίδη. Τους σκότωσες ρε Σαββίδη, τους διέλυσες ρε Σαββίδη. Τους πήρες τα κάκαλα και τους τάκαρες μαρμελάδα ρε. Θα πάει στο πάρκο, θα δει, θα δει τη Λολή και θα γενευδεί σε καναπεύκου η Λολή με αυτά που ακούει. Μη, πάμε, ναι. Δεν έχει άλλους, μας διώχνετε δηλαδή. Ρε τους πολιτισμένους, τους έκλεισες όλους. Ρε Παοξίδες, ρατσίς. Έχει το καλαμαρί. Μια γραμμή, 1,5 λεπτό μπορεί να μιλήσει. Στο καλαμαρί έχει 3 θέσεις για υποτροφία, η μισή χρόνη. Πάτε τα παιδιά σας εκεί να μάθουν γαλλικά, ρε. Ρε τους Παοξίδες. Ρε τα λεφτά τι κάνουν τον άνθρωπο. Τη διαφορά τη βλέπεις. Ο ένας τον έπεισες ότι εγώ έβαλα θέμα για να κάνω ίντρικα και ο άλλος πήρε να μου πει να κάνω μόνος μου εκπομπή. Άντε βγαλά. Δώσε μια γραμμή. Δώσε ένα πολιτισμένο οπαδό του Πάο, ρε φίλε. Έλα. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Ναι, εσύ είσαι. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Γεια σου γιαγιά! Η θεία Σωτηρία! Εσύ είσαι θεία! Λοιπόν, παιδιά, σας ακούω 6 χρόνια! Τι θεία Σωτηρία! Δεν χάνω ούτε μία εκπομπή! Ναι. Όλα αυτά τα χρόνια προσπαθώ να σας πάρω τηλέφωνο και δεν μπορώ! Έλα! Σήμερα πια έγινε το θαύμα! Από ποια περιοχή παίρνεις?
Από Χαλκιδική, από Στρατόνι. Το Στρατόνι. Μήπως έχετε από εκείνα τα παλιά τα τηλέφωνα που γύριζε ο Γρήλος. Ναι. Έλα κέντρος, είδεσέ με. Για πες. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συμφωνώ με την κυρία. Είμαι μοναχικό άτομο, μας κρατάτε στην τροφιά. Ενάτο. Είμαστε συνοδοί στα FM μοναχικών κυριών. Ας την κυρία να μιλήσει. Είσαστε υπέροχοι. Είσαστε οι πιο ταιριασμένοι ατέριαστοι. Καλά που δεν μας βλέπετε, κυρία μου, γιατί δεν πιστεύω να έχετε εικόνα. Θα το αναθεωρούσατε. Ναι, θα το αναθεωρούσατε. Αφήστε με να σας μιλήσω μισό λεπτό. Βεβαίως. Ναι. Προσπαθώ χρόνια τώρα. Δεν χάνω εκπομπή σας. Είμαι μόνη μου. Δηλαδή, λοιπόν, όταν λες μόνη, τον έστειλε στα θυμάρια τον άλλο. Σαν το λεμόνι, ναι. Ναι. Όχι στα θυμάρια. Πού τον έστειλε? Έψαχνε κάπου αλλού και έσπασε τα μούτρα του αλλού. Εγώ τώρα είμαι μόνη. Περνάς καλά, πήρες. Παιδιά κάνατε? Έχω δύο μεγάλα παιδιά, είναι στην ηλικία σας τα παιδιά. Αγόρια είναι η κορίτσια? Ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Το κορίτσι τρώει τη φόλα. Άρα έχετε και γονάκια, ναι, να τα χαίρεστε. Έτσι. Έναν εγγονό έχω, δικηγόρος είναι. Απ' την κόρη σίγουρα. Απ' την κόρη. 100%. Τι ομάδα είναι? ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ. Τι θα είναι? Όχι ΠΑΟΚ, αρρώστια. Αρρώστια. Και εσείς κάθεστε και βλέπετε και μπάλα? Βλέπω βέβαια, αύριο θα δω και το ποδόσφαιρο, ναι, που έχει ο ΠΑΟΚ. Αφού δεν έχει το τέρας στο σπίτι, ό,τι θέλει κάνει η γυναίκα. Τον έστειλε αδιάβαστο. Τον έστειλε. Καλά του έκανες. Τώρα σ' αγάπησε, αφού είπες τον πρώην τέρας. Ξέρεις κάτι, κυρία, η γιαγιά μου η Ζαμπέτα η συγχωρεμένη, ο παππούς μου ο Γιώργος ήταν γυναικάς. Δεν άφηνε χείρα για χείρα στη γειτονιά. Τα είχαν οματίς, πήγαινε γάνωνε τα αυτά και άρα για και λεφτά πήγαινε και απάφτωνε τις κυρίες. Εντεψίζεις μεγάλος. Και έλεγε η γιαγιά μου η Ζαμπέτα, έτσι και πεθάνεις ρε, του λέει, θα χορεύω πάνω από τον τάφο σου, πάνω από τον μήνα. Και σαν και μια μέρα σαν αύριο πέθανε ο παππούς μου ο Γιώργος. Και τη λέω, γιαγιά Ζαμπέτα, ήρθε η ώρα, λέω, ανέβα πάνω και χόρευε. Φύγε μικρόπονε, μου λέγε, φύγε. Φύγε γρήγορα, φύγε. Εγώ ήθελα να κάνω την κηδεία ευτράπελο, να πούμε. Για να καταλάβω, μόνο εδώ ήταν από μικρό. Ευτράπελο. Το όνομά σας? Ναι. Το όνομά σας? Κατερίνα, παίρνω και στον Απόστολο τηλέφωνο, τον έχω ταράξει τον έρμο και εκείνο, γιατί δεν μ' αφήνει να μιλήσω πολύ. Και λέει και ο εγγονός μου... Άμα τον κρύο, τι τον παίρνει, εμάς θα παίρνεις. Δεν μπορώ, βρε αγόρια μου. Κυρία Κατερίνα, να είστε καλά, πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που τηλεφωνήσατε. Λοιπόν, Μαρίνα Μπίκου έτοιμη για ειδήσεις, αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο. Με Καναλάκι, Γιαλεμά και Δήμου. Είδες η θαυμάστρια σου. Ναι, αρέσει όλα. Σου είπα, έτσι, έχω δεσμό με τη Μαρία 94. 94! Την είδε συγκριτικά, σε δώσει δύο χαρτούκια σε, συμπαθεί κιόλα. Λοιπόν, Κανελάκης για λαμάς και Δήμου, γεια και χαρά.